Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλησπέρα. Πώς είστε? Γράψτε μου αν με ακούτε καλά, γιατί σας μιλάω από το νέο setting του στούντιο μας. Σας μιλάω από τον καινούργιο υπολογιστή, οπότε δεν είμαι σίγουρη αν ακούγεται καλά, αν ακούγεται καν ο ήχος. Καλησπέρα στη Μαρία την Κανάκη. Σε ευχαριστώ πολύ για το sticker. Καλησπέρα στη Βερόνικα την Παλιουδάκη, τη Βερονίκη τη Ρασιά, την Ευγενία, τη Μαργαρίτα, την Ελένη, την Κατερίνα, την Ελευθερία, τον Κωνσταντίνο, τη Λίλα, την Κατερίνα, την Ελισάβετ, τη Βίβιαν, τη Μαρία, τη Δήμητρα τη Μαζοκόπου, τη Λένη τη Τσάλα. Σας βλέπω εδώ πέρα. Για πέστε μου, για να δούμε αν ακούγομαι καλά. Ακούγομαι, με ακούτε? Ακούγομαι, ακόμη. Είναι εδώ πάνω και προσπαθεί να ελέγξει αν ακούγεται. Ακούγομαι, τέλεια. Πάντως είμαστε γερό ζευγάρι, δυνατό ζευγάρι, γιατί καταφέραμε να στήσουμε υπολογιστή χωρίς να τσακωθούμε. Ακούγεται καλό ήχος, αγάπη μου? Okay, τέλεια. Καλησπέρα. Α, είναι και ο Νικόλας εδώ. Καλησπέρα, Νικόλα. Έβαλε και το αυτοκόλλητο του να χαιρετήσει. Καλησπέρα, κόσμο. Λοιπόν, έχουμε θεματάρα απόψε. Και αύριο έχουμε θεματάρα στο webinar. Καλησπέρα στο Τόκιο και από όπου μας ακούτε. Θέλω να διευκρινίσω ότι έχει φύγει η γλάστρα από το background, γιατί επιδόθηκε ένα γατάκι, δεν λέμε ποιον, ονόματα δεν λέμε, υπολείψεις δεν θίγουμε, ένα γατάκι επιδόθηκε σε σκάψιμο γλάστρας. Οπότε, άμα δείτε το χθεσινό podcast που διαρκεί σχεδόν 2 ώρες, είναι λιγότερο από 2 ώρες, το πρώτο μισό γυρίστηκε πριν η γάτα να πάει να κάνει την Κυπουρό και το δεύτερο μισό είναι μετά. Οπότε στο podcast το χθεσινό, το 67ο επεισόδιο του podcast, μάρα μου τι έπαθε το σκυλάκι σας περαστικά. Το δεύτερο μισό του podcast, άμα το προσέξεις πάνω θα το δεις, το δεύτερο μισό είναι εκεί, είναι ένας χαμός πίσω, η γλάστρα, κάμποσα χώματα. Ναι, είναι ζωηρούλα, είναι όλα μας τα παιδιά είναι ζωηρά. Λοιπόν, έχουμε θεματάρα απόψε. Καλησπέρα σε όλους. Να μαζευόμαστε. Φαίνεται ότι έχουμε γίνει κίνημα και κάνουν άρθρα για μας και στις... ξέρω εγώ, σε περιοδικά. Και μάλιστα αυτό είναι ένα περιοδικό οικονομίας, ναι. Ομαδική ψυχοεκπαίδευση κάνουμε, Χριστίνα μου, απόψε. Καλησπέρα σε όλους, βλέπω τα μηνύματα σας. Δεν υπάρχει ανέμαχτο no contact. Δεν υπάρχει ψυχικά συναισθηματικά ανέμαχτο. Όμως θα πω για το no contact αυτό που λέγαμε παλαιότερα για τα διαζύγια. Οι ψυχολόγοι παλαιότερα λέγαμε για τα διαζύγια ότι ένας γάμος προβληματικός, νεκρός, στον οποίο παραμένουν οι άνθρωποι και δεν παίρνουν διαζύγιο, είναι ένας πόνος δίχως τέλος. Ενώ ένα διαζύγιο είναι ένας πόνος, είναι ένα τέλος με πόνο. Σωστά το είπα? Λέει, αν παραμείνεις σε έναν γάμο κακοποιητικό, είναι ένας πόνος δίχως τέλος. Ενώ λέει, αν χωρίσεις, αν αναλάβεις την ευθύνη της κατάστασης και χωρίσεις, είναι ένα τέλος που έχει πόνο, αλλά δεν είναι ένας πόνος δίχως τέλος. Εντάξει, όλα τα τέλη έχουν πόνο. Όταν χωρίζουμε από σχέση, όταν χωρίζουμε από γονείς, όταν χωρίζουμε από αδέλφια, όταν χωρίζουμε από θείους ή από θείες, ή γενικά από άτομα της ευρύτερης οικογένειας, από άτομα με τα οποία μας συνδέουν δεσμοί αίματος, είναι σαν να παίρνουμε ένα διαζύγιο και σίγουρα πενθούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο και αν ήταν εύκολο θα το εφάρμοζαν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό το σωτήριο no contact. Κατά ακρίβεια σήμερα γυρίσαμε και ένα βίντεο με τον Πάνο, δεν ξέρω πότε θα ανέβει. Το βίντεο που περιγράφαμε τα γεγονότα των τελευταίων. Κάτι γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων εμάς εδώ πέρα.
που μας, βασικά ήταν μια ευκαιρία να πλαισιώσουμε τα δικά μου no contact, να τα διευρύνουμε, να τα διευρύνουμε τα no contact και να σιγουρευτούμε για άλλη μια φορά ότι άμα παίρνεις μια απόφαση και πες το αυτό το πολύ θεϊκό που λες. Ότι καλά κάναμε από την αρχή. Αυτό είναι σωστό. Το άλλο που είπες. Είναι μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος, γιατί δεν έχουμε διαφορετικά τρόπο να ζήσουμε φυσιολογικά. Πάμε να διαβάσουμε, να μοιραστώ μαζί σας την οθόνη μου και να διαβάσουμε μαζί αυτό το άρθρο και να το σχολιάσουμε. Ο σκοπός μας δεν είναι να κατηγορήσουμε την κοπέλα που έχει γράψει το άρθρο. Δεν ξέρω αν το όνομα της είναι Πέγγι Μπάπαθα ή Πέγγι Μπαπαθά. Παντού είναι Πέγγι το μικρό της το όνομα και Μπαμπάθα ή Μπαπαθά είναι το επίθετό της. Έχω δει ότι η κοπέλα αυτή έχει γράψει αυτό το άρθρο στην εφημερίδα New Money. newmoney.gr που είναι. newmoney.gr, δεν γνωρίζω ότι υπήρχε αυτό το ηλεκτρονικό περιοδικό, υποθέτω. Εντάξει. Το έστειλε αυτό το άρθρο μια φίλη από το τέταρτο επίπεδο της συμμετοχής στην κοινότητα που έχουμε διαρκή συζήτηση στο Viber και λέει «Κορίτσια, γίναμε κίνημα». Το πήρα και το διάβασα και θεώρησα ότι είναι πολύ καλή ιδέα να το συζητήσουμε εδώ στο live και να ανοίξουμε με αυτόν τον τρόπο ξανά τη συζήτηση για το No Contact. Θεωρώ ότι το No Contact είναι μια αποτελεσματική μέθοδος κατά την κατακρίβεια. Είναι η μόνη αποτελεσματική μέθοδος για να γλιτώσει ένας άνθρωπος από κακοποιητικές σχέσεις και από καταστάσεις και συνθήκες οι οποίες τον επανατραυματίζουν συνέχεια ξανά και ξανά. Είναι ενδιαφέρον όμως να δούμε με ποιο τρόπο φαίνεται σε αυτό το άρθρο και να συζητήσουμε αυτά που γράφονται. Λέει έχει fine living σχέσεις, έχει ετικέτα τρόπος ζωής, fine living, fine σημαίνει ένας ωραίος τρόπος ζωής, fine, it's fine. Φίνος. Ένας φίνος τρόπος ζωής και σχέσεις. Καμία επαφή με τους γονείς. No contact δηλαδή με τους γονείς. Κι και γιατί το επιλέγουν. Το άρθρο αυτό έχει δημοσιευτεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2024, στις 7 και 1 το πρωί. Τα τελευταία χρόνια, λέει, ένας αυξανόμενος αριθμός ατόμων υιοθετεί τη μη επαφή με τους γονείς τους, διακόπτοντας κάθε μορφή επικοινωνίας μαζί τους. Άρα είναι ένα φαινόμενο αυτό το οποίο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων να υιοθετεί το no contact. Αυτή η απόφαση που κάποτε θεωρούνταν ριζοσπαστική ή ακραία, νομίζω μέχρι σήμερα θεωρείται ριζοσπαστική ή ακραία η απόφαση να κόψεις κάθε επαφή με τους γονείς σου, να πας no contact. Αυτή η απόφαση που κάποτε θεωρούνταν ριζοσπαστική ή ακραία θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένα αναμενόμενο και απαραίτητο βήμα για τους ανθρώπους που αισθάνονται παγιδευμένοι σε τοξικές ή συναισθηματικά επιζήμιες οικογενειακές σχέσεις. Καθώς όλο και περισσότερες φωνές συμμετέχουν στη συζήτηση γύρω από τον καθορισμό ορίων με την οικογένεια, το κίνημα αυτό, το κίνημα του no contact με την οικογένεια, πρώτη φορά έχω ακούσει τον όρο κίνημα no contact με τους γονείς, πρώτη φορά το ακούω. Ναι, το κίνημα, ναι. Το κίνημα αυτό στοχεύει στην αποστιγματοποίηση της διακοπής των δεσμών με τους γονείς. Είναι όμως, διερωτάται η αρθρογράφος, αυτή η τάση μια αναγκαία διόρθωση των ιδανικών της οικογενειακής πίστης και υποχρέωσης ή αντιπροσωπεύει μια ανησυχητική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε τις οικογενειακές σχέσεις. Ίσως αυτό το άρθρο να είναι και μετάφραση από ένα αγγλόφωνο άρθρο, δεν γνωρίζω.
ο νέος μου υπολογιστή και η Άγια να μου το πει, αλλά θα το χρησιμοποιήσω αυτή τη στιγμή. Δεν γνωρίζω αν είναι, το υπογράφει η κοπέλα που το υπογράφει, αλλά δεν γνωρίζω αν είναι ακριβώς δικό της ή αν αντιγράφει από ένα άρθρο αγγλόφωνο ή ξενόφωνο. Λοιπόν, η άνοδος του κινήματος της μη επαφής. Αυτά που σας διαβάζω είναι αυτά που γράφει το άρθρο. Σας τα διαβάζω και θα σχολιάσουμε. Ο όρος καμία επαφή, no contact, έχει τις ρίζες του στις συζητήσεις γύρω από την ναρκισσιστική κακοποίηση και τις τοξικές σχέσεις. Εδώ και δεκαετίες οι ψυχολόγοι και οι κοινότητες αυτοβοήθειας τονίζουν τη σημασία της διακοπής της επαφής με τους θύτες για την προστασία της ψυχικής και συναισθηματικής υγείας του κόσμου. Πρόσφατα, η έννοια αυτή έχει κερδίσει έδαφος στην κυρίαρχη κουλτούρα, κυρίως λόγω της επιρροής των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok, το Instagram και το YouTube, όπου τα άτομα μοιράζονται τις εμπειρίες τους από το να μην έχουν καμία επαφή με τους γονείς. Θες να το ψάξεις λίγο αν υπάρχει αγγλόφωνο αυτό το άρθρο, γιατί μου φαίνεται ότι η Λίτσα να το ψάξει. Η Λίτσα είναι εδώ. Λίτσα! Λίτσα! Εδώ είναι η Λίτσα. Ψάξτε το βρε Λίτσα να δούμε αν υπάρχει. Αν πάρουμε ένα κομμάτι και το βάλουμε, το κάνουμε search, μπορεί να δούμε αν υπάρχει αγγλόφωνο άρθρο. Γιατί έχει σημασία αν είναι ένα άρθρο που το έχει γράψει μια Ελληνίδα αρθρογράφος μόνη της ή αν το έχει πάρει από το εξωτερικό και το έχει μεταφράσει. Λίτσα μου, μπορείς το κείμενο αυτό να σου στείλω το link εδώ στη συζήτηση να το ψάξεις αν υπάρχει αγγλόφωνο, υπάρχει αγαπάνω. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι μετάφραση. Είμαι λίγο να σιγουρευτώ. Αυτό το υποστηματοποίηση το βρήκα και στο New Yorker που λέει destigmatize. Νομίζω, ναι, δες το Λίτσα μου τώρα, τώρα το link δεν με αφήνει να στο στείλω. Okay. Υπάρχει ένα άρθρο στην εφημερίδα The New Yorker που λέει «Why so many people are going no contact with their parents? A growing movement wants to destigmatize severing ties. It's a much needed corrective or a worrisome change in family relationships». Το άρθρο αυτό το υπογράφει η Άννα Ρούσελ τον 30 Αυγούστου 2024. Δεν έχει ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο αυτό το άρθρο, αλλά έχει κοινές φράσεις. Έχει κοινές φράσεις. Λέει μια ιστορία. Αυτό ξεκινάει από μια ιστορία. Δεν λέω ότι ακριβώς το έχει γράψει η κοπέλα αυτό, το έχει αντιγράψει, αλλά ίσως έχει πάρει έχει πάρει στοιχεία από εδώ, δεν ξέρω. Εννοείται ότι οποιοδήποτε γράφει ένα άρθρο, κάνει την έρευνα του, κάνει τη... Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο με το άρθρο των New Yorkers, δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Η στίχη στην αρχή, το άρθρο στο New Yorker έχει αληθινές ιστορίες και συνεντεύξεις. Δεν λέω ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Τώρα το διατρέχω για να δω. Δεν είναι το ίδιο. Υπάρχει κάποια φρασιολογία στην αρχή. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το έργο του, το άρθρο στο New Yorker. Πολύ ενδιαφέρον είναι. Λοιπόν, δεν είναι το ίδιο, είναι από εκεί. Έπεσε! Έπεσε το κινητό. Λοιπόν, ο λόγος που το ψάχνω είναι για να δω αν είναι μια επικρατούσα άποψη και στο εξωτερικό αυτή που καταγράφει η κοπέλα, είναι η δική της προσωπική άποψη. Λοιπόν, ένα σημαντικό μέρος αυτής της τάσης αφορά νέους ενήλικες που αισθάνονται
ότι οι συμπεριφορές των γονέων τους έχουν επηρεάσει αρνητικά τη ψυχική τους υγεία, την αυτοεκτίμηση τους ή τις επιλογές ζωής τους. Για ορισμένους, τα ζητήματα αυτά απορρέουν από ξεκάθαρες περιπτώσεις σωματικής ή συναισθηματικής κακοποίησης. Για άλλους, οι λόγοι μπορεί να είναι λιγότερο υπερβολική εμπλοκή, χειραγώγηση, μη ρεαλιστικές προσδοκίες ή έλλειψη συναισθηματικής υποστήριξης. Πολλά από αυτά τα άτομα υποστηρίζουν την ιδέα ότι μια σχέση προκαλεί περισσότερο καλό παρά κακό, ακόμη και αν πρόκειται για σχέση με έναν γονέα, είναι υγιές και απαραίτητο να τερματιστεί. Δεν θέλω να κατηγορήσω την αρθρογράφο, παιδιά, ότι έχει κάνει λογοκλοπή, καμία σχέση. Απλώς ήθελα να δω αν αυτά που γράφει είναι και απόψεις που εκφράζονται και στο εξωτερικό. Η άνοδος αυτού του κινήματος μπορεί επίσης να αποδοθεί στην αλλαγή της δυναμικής του τρόπου με τον οποίο οι νεότερες γενιές βλέπουν την οικογένεια. Οι millennials και η γενιά Z δίνουν όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα στη ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία. Θυμάστε που είχαμε εξηγήσει σε ένα video reaction που είχα κάνει σε έναν προπονητή, ο οποίος μιλούσε, προπονητή του Taekwondo, ο οποίος είχε απόψεις έντονες για τον Στέφανο τον Τσιτσιπά, που εκεί σας εξήγησα τι σημαίνει boomers, γενιά X, γενιά Z ή millennials. Είναι πρώτα οι boomers, μετά η γενιά X, που είμαι και εγώ στη γενιά X, μετά είναι οι millennials και μετά είναι generation Z. Οι millennials και η γενιά Z είναι πιο πρόθυμοι να αμφισβητήσουν τις παραδοσιακές οικογενειακές δομές που συχνά πιέζουν τα άτομα να διατηρήσουν τις σχέσεις τους με τους γονείς ανεξάρτητα από την τοξικότητα που ενέχεται. Αυτή η μετατόπιση των γενεών αντανακλά ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές που περιλαμβάνουν τον επαναπροσδιορισμό του τι σημαίνει να είσαι πιστός, συμπονετικός και αυτοσυντηρούμενος. Διαλέγοντας την απομάκρυνση. Για τους υποστηριχτές του No Contact, δεν λαμβάνεται η απόφαση για καμία επαφή, δεν λαμβάνεται ελαφρά την καρδία. Για τους υποστηριχτές, η απόφαση για καμία επαφή, η απόφαση για No Contact δηλαδή, δεν λαμβάνεται ελαφρά την καρδία. Συχνά είναι το αποτέλεσμα ετών ενδοσκόπησης, θεραπείας και επανειλημμένων προσπαθειών συμφιλίωσης των διαφορών με γονείς που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να αλλάξουν επιβλαβείς συμπεριφορές. Εγώ θα έλεγα, εάν επιθυμείς, μπορείς. Το να μην μπορείς είναι απότοκο το ότι δεν επιθυμείς. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να αλλάζουν συμπεριφορές. Πρόσφατα έχει βρεθεί ότι ο άνθρωπος έχει νευροπλαστικότητα μέχρι και το τέλος της ζωής του, εκτός κι αν έχει πάθει κάποια ασθένεια, όπως είναι το Alzheimer's, που δεν επιτρέπει την νευροπλαστικότητα. Ένας υγιής άνθρωπος και 90 χρόνων να είναι, έχει νευροπλαστικότητα, μπορεί να φτιάχνει νέες νευρικές συνάψεις, νέες νευρονικές συνάψεις, δηλαδή μπορεί να αλλάζει. Είναι δικαιολογία ότι λόγω ηλικίας κάποιος δεν μπορεί να αλλάζει. Είναι δύσκολο να αλλάξεις σε μεγαλύτερη ηλικία, αλλά εάν πραγματικά το θελήσεις, τον μπορείς. Και στο κανάλι μας έχουμε ζωντανά παραδείγματα πολλών ανθρώπων, οι οποίοι άνω των 50, άνω των 60, άνω των 70, ψυχοεκπαιδεύονται, ψυχοθεραπεύονται και αλλάζουν. Έχουμε πολλά παραδείγματα σε αυτό εδώ το κανάλι. Υποστηρίζουν ότι η μακροχρόνια προσδοκία της κοινωνίας για τα παιδιά να τιμούν και να σέβονται πάντα τους γονείς τους μπορεί να αποβεί επιζήμια. Αυτή η προσδοκία συχνά αναγκάζει τα άτομα να ανέχονται τη συναισθηματική κακοποίηση, την παραμέληση ή τον έλεγχο
προκαλώντας μόνιμες ψυχολογικές ουλές. Η έρευνα υποστηρίζει ότι η χρόνια έκθεση σε τοξικές οικογενειακές δυναμικές μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ακόμη και διαταραχή μετατραυματικού στρες, PTSD. Εγώ θα προσθέσω ότι όχι απλώς PTSD, CPTSD και αν δημιουργεί. Με το να μην έχουν καμία επαφή, τα άτομα παίρνουν θέση ενάντια στην ιδέα ότι οι δεσμοί αίματος θα πρέπει να δικαιολογούν την επιβλαβή συμπεριφορά. Υποστηρίζουν ότι όλοι, ανεξαρτήτως από τη σχέση, αξίζουν να αντιμετωπίζονται με ευγένεια και σεβασμό. Έτσι, η επιλογή της διακοπής στο δεσμό με τους γονείς που ασκούν κακοποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως πράξη αυτοφροντίδας και ενδυνάμωσης. Πάμε στην επόμενη, στο επόμενο ερώτημα. Μια ανησυχητική μετατόπιση. Ωστόσο, δεν είναι όλοι πεπισμένοι ότι αυτή η τάση αποτελεί μια υγιή κοινωνική στροφή. Μπορώ να φανταστώ ποιοι δεν είναι πεπισμένοι. Ναι. Οι επικριτές του κινήματος μη επαφής, δηλαδή του κινήματος no contact, προειδοποιούν ότι η αποκοπή των γονέων μπορεί να μην είναι πάντα η καλύτερη ή η πιο επικοδομητική λύση. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι αυτή η αυξανόμενη τάση είναι ένα σύμπτωμα μιας κουλτούρας που γίνεται όλο και πιο ατομιστική και αποφεύγει τις συγκρούσεις, όπου οι άνθρωποι μπορεί να είναι πολύ γρήγοροι στο να εγκαταλείψουν τις σχέσεις αντί να επεξεργαστούν τα σύνθετα συναισθήματα και τις διαφορές τους. Και εδώ θυμάμαι, και δεν ξέρω αν το έχεις δει καμιά φορά, κυκλοφορεί ένα εικονομήνυμα από αυτό που τα ναρκισάκια μοιράζονται με μεγάλη ευχαρίστηση στα social, που δείχνει ένα ζευγάρι σε μεγάλη ηλικία, μια στη φωτογραφία, και λέει: ποιο είναι το μυστικό που είσαστε αγαπημένοι τόσα χρόνια? Και λέει: γιέ μου, κόρη μου, στη δική μας τη γενιά, άμα κάτι έσπαζε, το φτιάχναμε, δεν το πετούσαμε να πάρουμε άλλο. Ναι, δηλαδή, πραγματικά σε κάποια φάση είχα κάνει ένα survey τον καιρό που είχα περισσότερο χρόνο και έμπαινα στα κοινωνικά δίχτυα διαφόρων προσώπων που λόγω της δουλειάς μου γνώριζα τι στυλ προσωπικότητας είχαν και πόσο κακοποιητικοί ήταν προς τα παιδιά τους, προς τα εγγόνια τους, προς τα αδέρφια τους κλπ. Και έβλεπα ότι πόσταραν όλες αυτές τις κοινότυπες ανοησίες, οι οποίες κάνουν επίκληση στο συναίσθημα, ούτως ώστε οι άνθρωποι να μην προσπαθήσουν να απελευθερωθούν. Και εννοείται εδώ που λέει μια ατομιστική, μια κουλτούρα ατομιστική, τι έρχεται να πει? Έρχεται να πει ότι αν κακοποίησε από τη μάνα σου, από τον πατέρα σου, από τον αδερφό σου, από τη θιά σου, από το θειό σου, από τη ξαδέρφη σου, το ξάδερφό σου, και εσύ κόψει σχέσεις για να μην σε πεθάνουν, είσαι ατομιστής, είσαι νάρκισσος, είσαι νάρκισσος που κόβει σχέσεις με αυτούς που θα σε πεθάνουν. Τα δικά μας του γειτόνου μας. Η παλιά γνωστή ιστορία της προβολής. Μάλιστα. Να ξέρετε ότι τα ναρκισάκια, άμα τους ξεμπροστιάσεις και άμα τους οριοθετήσεις, άμα τους μπλοκάρεις, άμα πας no contact μαζί τους, το πρώτο πράγμα για το οποίο θα σε κατηγορήσουν, ξέρετε ποιο είναι? Ναρκισισμός. Το πρώτο πράγμα θα σε κατηγορήσουν. Σήμερα βλέπαμε διάφορα σχόλια κάτω από διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο που έχουν μέσα δική μου παρουσία. Καλά, έχω υλικό για να φτιάξω μια βιντεάρα, θεϊκή βιντεάρα. Αλλά αυτό που έβλεπα σήμερα, μου είπατε κάποιοι ότι η Μαρία Μπακοδήμου έχει ανεβάσει στο YouTube τα επεισόδια του podcast. Και κάτω από το επεισόδιο που συνομιλήσαμε μαζί, υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια, τα οποία είναι, να σας τα δείξω μετά τα σχόλια, και υπάρχει και ένα σχόλιο στο τέλος που λέει «Πού καταντήσαμε η νάρκηση να μιλούν για τον ναρκισισμό?» Από ένα προφίλ το οποίο έχω βάλει σε απόκρυψη μετά που επέδειξε ναρκισιστική συμπεριφορά στο κανάλι και κέρδισε με τη σημαία του τον αποκλεισμό. Πήγε λοιπόν σε άλλο κανάλι, λέει «Πού καταντήσαμε
η νάρκηση να μιλούν για τον ναρκισισμό. Τέλος πάντων, δεν μασάμε. Άμα μας ονομάζουν ναρκισιστές επειδή αποφασίσαμε να γλιτώσουμε την ψυχική και σωματική μας υγεία, θα πούμε ναι, είμαι ναρκισιστής. Είμαι ναρκισιστής. Είμαι ναρκισιστής. Ευχαριστώ, παιδιά. Είμαι ναρκισιστής. Ναι, θέλεις ότι είμαι ναρκισσός. Ναι, είμαι ναρκισσός. Πήγαινε no contact μαζί μου να γλιτώσεις. Πήγαινε να γλιτώσεις. Αντρούλα μου, πάντοτε έχεις αντοχές. Άμα κάνεις ψυχοθεραπεία, μπορείς να τις ανακαλύψεις. Ναι. Ξεκόβεις για να γλιτώσεις και τσέλει. Εγώ προτιμώ να με λένε ναρκισσό και να μην με ενοχλούν παρά να μου λένε τι καλή που είσαι και να θέλουν να είναι μέσα στη ζωή μου να με δηλητριάζουν. Δέχομαι, εν τη απουσία μου δέχομαι να με πουν ναρκισσό. Εν τη απουσία μου δέχομαι να προβάλλουν ό,τι χολή έχουν μέσα τους. Εν τη απουσία μου όμως. Όχι στην παρουσία μου, όχι στο σπίτι μου, όχι στο κανάλι μου. Η Κατερίνα Επανούση λέει 1,5 χρόνο νέο κόνταχτ από γονείς επειδή τους έπιασα να χειροδικούν και στα παιδιά μου. Το έκαναν και σε μένα όταν ήμουν μικρή. Μαθαίνω ότι διαδίδουν τα χείριστα και ότι είμαι υπερβολική. Εννοείται, Κατερίνα μου, τι θα πούνε. Θα πούνε είμαστε άθλοι άνθρωποι που ξυλοκοπούσαμε την κόρη μας και τώρα ξυλοκοπούμε και τα εγγόνια μας και η κόρη μας μας κατάλαβε και επιτέλους σήκωσε κεφάλι και είπε να γλιτώσει τα εγγόνια μας. Όμως όχι, θα σε κατηγορήσω. Μάλιστα, η Καλύψο τι λέει. Η μάνα μου πόσταρε το Ρονάλτο που λέει ότι ζει και η μάνα του στο ίδιο σπίτι γιατί θυσιάστηκε για εκείνον κλπ. Α, καλά, αυτό με το Ρονάλτο και τη μάνα του. Αυτό με το Ρονάλτο και τη μάνα του το είδα και μου πήγε το αίμα στο κεφάλι, αγάπη. Κάνε Google search Ρονάλτο και μάνα του. Όλοι οι ναρκισιστές. Μάνα μου αγκαλιά με τη μανούλα ο Ρονάλτο και ζει μαζί με τη μανούλα εν τω μεταξύ. Να μην σχολιάσω την περίπτωση Ρονάλτο. Να μην τη σχολιάσω την περίπτωση Ρονάλτο. Να μην σχολιάσω για πώς μου φαίνεται εκείνος ο γάμος που έχουν κάνει και reality για εκείνο το γάμο με εκείνη την κοπέλα. Εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργη φάση Ρονάλτο. Έκανε πόσα παιδιά μόνος του ο Ρονάλτο. Και μετά βρήκε μια κοπελίτσα που δούλευε σε μια μπουτίκ. Μαρία Μαράκη, σε ευχαριστώ για το στίκερ. Σε μια μπουτίκ. Έγραψε ο Ρονάλτο και η μητέρα του και πήγαινε στις ειδήσεις. Πήγαινε στις ειδήσεις. Παιδιά, δεν ξέρω και εσάς. Εμένα μου φαίνεται ότι όπως είναι η κατάσταση του Ρονάλτο, μου φαίνεται ότι την είναι. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται ο άνθρωπος αυτός ότι έχει έναν κανονικό γάμο. Μπορεί και να έχω λάθος, δεν ξέρω. Δεν μου φαίνεται να έχει έναν κανονικό γάμο ο Ρονάλτο, ούτε μου φαίνεται straight ο Ρονάλτο, sorry που θα σας το πω. Και κανένα πρόβλημα να είναι γκέι ο άνθρωπος, κανένα απολύτως πρόβλημα. Όμως άμα πας και κάνεις παιδιά μόνος σου και μετά βρίσκεις και μια γυναίκα και κάνεις και με αυτήν δύο-τρία παιδιά πώς έχει κάνει και μετά δεις και με τη μάνα σου μέσα στο σπίτι και κυκλοφορούς στα social, στείλτε μας κανένα link, το ψάχνει ο Πάνος τώρα. Στείλτε μας κανένα link. Με αυτό το ποστάρισμα. Κάτσε να το βρω εγώ εδώ πέρα, ρε παιδί μου. Ένα λεπτό, θα το βρω. Θα το βρω. Α, το βρήκες? Να το δω. Στείλε μου το. Γράψε το στο live. Γράψε το στο live. Ίσως ο Ρονάλτο να έχει ελληνικό DNA, λέει ο Μιχάλης. Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ που έχει στείλει δώρο συνδρομή, την οποία την έχει πάρει η Δήμητρα Κουρμπέλη. Η Άννα Ρόζα λέει, εγώ κατηγορούμε μονίμως για γονική αποξένωση, τώρα ξεστόμισε ότι είμαι ναρκισσός. Από τη μια θύμωσα, από την άλλη γέλασα μετά, απορριθμίστηκα τελείως. Τον είπα να πάει να κοιτηχτεί, δεν πλαγεί. Λοιπόν, ένα λεπτό να δούμε. Λοιπόν, θα αφήσω αυτή τη σελίδα και θα πάω σε μια άλλη σελίδα. Είναι στα αγγλικά το βρήκες, μωρό μου, α? Ναι. Εντάξει.
Λέει, ο Κριστιάνο Ρονάλτο αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο γιατί ακόμη ζει με τη μάνα του. Ένας δημοσιογράφος ρώτησε κάποτε τον Κριστιάνο Ρονάλτο γιατί ακόμη ζει με τη μάνα του παρόλη την επιτυχία του και τα εκατομμύρια δολάρια του. Παρόλο που μερικοί μπορεί να υποθέσουν ότι θα είχε προχωρήσει στη ζωή του και να ζει μόνος του, λέει, he would have moved on to more extravagant living arrangements. Από πότε είναι extravagant living arrangement το να μην ζεις με τη μάνα σου? Από πότε? Από πότε? Ο Ρονάλτος response is truly touching and may bring a tear to your eye. Η ανταπόκριση του Ρονάλτο είναι πραγματικά συγκινητική και μπορεί να σε κάνει να κλέψεις. Κριστιάνο Ρονάλτος family lived in poverty and faced financial difficulties. Η οικογένεια του Κριστιάνο Ρονάλτο έζησε στη φτώχεια και αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες. Βλέπετε εδώ το αγοράκι με τη μανούλα. Βλέπετε? 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 Μάνα μου ρε, μάνα μου ρε, μουλά συγκινητικό. Ο Κριστιάνο Ρονάλτος profound admiration and love for his mother Maria Dolores de Santos Aveiro. Ο βαθύς θαυμασμός και αγάπη για τη μητέρα του Ρονάλτο, τη Μαρία Ντολόρες ντο Σάντος Αβέιρο, είναι πραγματικά heart-trending, truly heart-trending. Heart-trending τι σημαίνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι σημαίνει. He witnessed first-hand the sacrifices and dedication she made while raising him and he never forgets the importance of their relationship. Εμπόρο. Για φρουτόκρεμα λέει. Έχει δει από πρώτο χέρι τις θυσίες και την αφοσίωση που και την αφοσίωση στην οποία τις θυσίες που έκανε και την αφοσίωση που είχε η μάνα του όταν το μεγάλωνε και ποτέ δεν ξεχνά τη σημασία της σχέσης τους. As a single mother, Maria Aveiro worked tirelessly to provide for her family. Σαν μονογονιός, η Μαρία Αβέιρο δούλευε ακούραστα για να παρέχει υλικά αγαθά στην οικογένεια της. Γιατί δεν είναι έτσι και εμένα τα ανήλικα παιδιά μου μαζί μου και εγώ δούλευα tirelessly to provide for them. Θα το θέλεις. Όχι, αλλά... She often went without food and worked long hours to ensure that Ronaldo never needed anything. Πολλές φορές έμενε νηστική και δούλευε πολλές ώρες για να εξασφαλίσει ότι ο Ρονάλτο ποτέ δεν χρειαζόταν κάτι. Καλά, η μετάφραση μπορεί να είναι από τα ισπανικά στα αγγλικά και είναι έτσι περίεργη. Ρονάλτο is acutely aware of the sacrifices his mother made for him. Ο Ρονάλτο είναι πολύ, έχει οξία επίγνωση των θυσιών που η μητέρα του έκανε γι' αυτόν. And he acknowledges that he wouldn't be where he is today without her constant support, guidance and hard work. Sorry. Είναι η μάνα του που τον έμαθε να κλωτσά τη μάπα. Είναι η μάνα του που του κάνει προπόνηση. Είναι κατάλαβα. Λοιπόν, for Ρονάλτο, his mother is not just a parent, but a hero and a role model. Για τον Ρονάλτο, η μητέρα του δεν είναι απλά ένας γονιός, αλλά ένας ήρωας και ένα πρότυπο ρόλου. Role model, πρότυπο του πώς πρέπει να είναι οι μητέρες. Εν τω μεταξύ φαίνεται καλή η μάνα του εδώ που τον βλέπω, ε. Δεν μου φαίνεται κακιά η μάνα του. Αλλά οι κακίστρες που το αποστάρουν αυτό, δηλαδή η κοπέλα όπως θυμούμες είναι μια κοπέλα, από πού είναι ο Ρονάλτο, από ποια χώρα είναι ο Ρονάλτο. Ναι, είναι μια φτωχιά γυναίκα, φαίνεται μια απλή γυναίκα που έχει καλοσύνη στα μάτια της. Πολύ πιθανό να μην είναι και η κακοποιητική η μάνα του Ρονάλτο, αλλά αυτές που ποστάρουν αυτό, καταλαβαίνεις ποιοι το ποστάρουν, ποστάρουν στο Facebook, οι αρχισάρες με τους οποίους τα παιδιά τους πήγαν no contact, ποστάρουν τις συγκινητικές φωτογραφίες του Ρονάλτο για να κάνουν επίκληση στο συναίσθημα στα παιδιά τους. Ρονάλτο went on explaining his decision. Α, αυτή είναι πιο sexy φωτό. Α, ωραίο αγόρι ο Ρονάλτο. Ωραίο αγόρι ο Ρονάλτο. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει, ρε, αθώα γριούλα φαίνεται η μάνα του, ρε. Δεν φαίνεται κακιά. Τη φωτογραφία δεν φαίνεται κακιά.
Ronaldo went on explaining his decision. Ο Ρονάλτο συνέχισε εξηγώντας την απόφαση του. My mother reared me up by sacrificing her life for me. Η μητέρα μου με μεγάλωσε θυσιάζοντας τη ζωή της για μένα. She went to bed hungry to feed me. Πήγαινε να κοιμηθεί πεινασμένη για να με ταΐσει. We had no money. Δεν είχαμε καθόλου λεφτά. She worked 7 days a week and worked nights as a cleaner to buy me a pair of soccer boots so I could play. Δούλευε 7 μέρες την εβδομάδα και δούλευε νύχτες σαν καθαρίστρια για να αγοράσει για μένα ένα ζευγάρι αθλητικών παπουτσιών ώστε να μπορώ να παίξω. Συγγνώμη, αγάπη μου, sorry που να... Εδώ θα εκφράζω δημοσίως το παράπονο μου ότι... Εγώ θέλω να εκφράσω δημοσίως το παράπονο μου ότι δούλευα και εγώ και 7 μέρες την εβδομάδα και φρόντιζα και δεν τους αγοράζα απλώς μόνο τα παπούτσια να παίζουν μπαπά. Παπούτσια να δεις, τους έχω αγοράσει τα πάντα. Τα πάντα δεν είχε χάμπερκερ, δεν είχε τσίσπερκερ. Τους αγόραζα τα πάντα, όμως έχουν παράπονο ότι δούλευα πολλές ώρες. Μια φίλη παραπάνω έγραψε, δεν μένουν μαζί και σε κανένα διάρρη. Ναι. Καμιά έπαυλη. Μπορεί να είναι δύο επαύλες κολλητές. Ναι. Φαίνεται συμπαθητική γυναίκα. Πάντως, έλα σου πω, εσύ που είδες και τη μάνα μου, είναι πιο συμπαθητική που τη μάνα μου συγκεκριμένη. Και που τη μάνα σου, με σου πω. Με σε σύγκριση με αυτά που λες. Είναι ψυχούλα, τι θέλω. Όχι, για τούτη την κυμάρα του. Ναι, δηλαδή η μάνα του Ρονάλτο 10 φορές πιο συμπαθητική από τη μάνα μου και από τη μάνα σου. Μέσα σου πω και από τις μισές μανάδες των ανθρώπων που είναι εδώ. Λέω να μένω μαζί της, αλλά λέω πολύ πιο συμπαθητική για να καφαίνεται, δεν ξέρω. Λοιπόν, κοίτα, μα είδες τι ωραίο στάιλινγκ ο Ρονάλτο. Και τούτη είναι απλή κοπέλα, ρε, βλέπεις. Πρέπει να τον έκαμε και μεγάλη σε ηλικία. Τούτος τώρα είναι 44, τούτη μπορεί να είναι 65, 70. 44, ναι, είναι. Έλα. Είναι. Ρονάλτο holds his mother in the highest regard. Ο Ρονάλτο έχει τη μητέρα του στην πιο ψηλή εκτίμηση and he credits his success to her support and sacrifices. Και θεωρεί ότι η επιτυχία του οφείλεται στην υποστήριξη της και στις θυσίες της. When asked about the relationship, he expressed that his whole life's achievements are dedicated to her. He plans to continue providing her with everything he can give her. Ο Ρονάλτο έχει τη μητέρα... 41, okay. Ο Ρονάλτο έχει τη μητέρα του στην πιο ψηλή εκτίμηση. Το θυλάσσε ακόμα, λέει ο θεωρεί ότι η επιτυχία του οφείλεται στην υποστήριξη της και στις θυσίες της και όταν ρωτήθηκε για τη σχέση τους εξέφρασε ότι όλα τα επιτεύγματα της ζωής του είναι αφιερωμένα στη μάνα του. Κατά κάποιον τρόπο και στη δική μου μάνα. Ναι. Δηλαδή... Μην τα λες πολύ. Όχι ρε, εγώ προσπαθώντας να καταλάβω... Άρα τα μάξι να πάμε. Προσπαθώντας να καταλάβω την τοξικότητα, την απόρριψη, την ψυχρότητα, δεν πήγα και έγινα ψυχολόγος για να το καταλάβω. Προσπαθώντας να το καταλάβω ακόμη παραπάνω, αφιέρωσα τη ζωή μου στο κίνημα του no contact. Την επιτυχία μου την οφείλω και εγώ στην μητέρα μου. Και εγώ αφιέρωνω την επιτυχία μου στην μητέρα μου. Σωστό. Και λέει, σκοπεύει να της προσφέρει τα πάντα που μπορεί να της δώσει. Η Καλύψο λέει: μάνα μου ταυτίστηκε. Μου έχει μάλιστα αφήσει και ένα σημείο να τύπω. Εγώ θυσιάστηκα για σένα. Συγγνώμη, αν δεν ήμουν καλή μάνα. Το δω. Συγγνώμη, αν τον Αρκισσακίο. Συγγνώμη, κάποιες φορές ο Ρονάλτο. Κάποιες φορές ο Ρονάλτο κάνει πλάκα στη μητέρα του και λέει «Δεν με ήθελες να γεννηθώ, μα τώρα βλέπεις ότι σας βοηθώ». Η μάνα του λέει «Κάποιες φορές ο Ρονάλτο μου κάνει πλάκα και μου λέει «Δεν ήθελες να γεννηθώ, μα τώρα βλέπεις ότι είμαι εδώ και σας βοηθώ όλους». Sorry, excuse me, το λέει η μάνα του. Έχει καμιά φωτογραφία με τη γυναίκα του και οι τρεις μαζί, αγκαλίτσα. Το λέει η μάνα του ότι δεν ήθελε να τον γεννήσει. Η μάνα μου τον καημένο, τον Ρονάλτο. Ρονάλτο μου, δωρεάν να σε βοηθήσω. Δεν θέλω να μου δώσεις τίποτε λεφτά, να έρθεις να σε βοηθήσω. Γιατί αν η μάνα σου, Ρονάλτο μου, δεν ήθελε να σε γεννήσει και εσύ τώρα είσαι... Όχι, λυπούμε τον.
Όχι, λυπούμε το. Sometimes Ronaldo makes fun of me and says, you didn't want me to be born, but now you see that I'm here helping all of you. Όχι, θέλω το. Θέλω το για πελάτες, για θεραπευόμενο εννοώ. Όχι, θα αρχίσω να βλέπω πελάτες. Θα θέλει ο Ρονάλτο να έρθει να το βοηθήσω. Δηλαδή, η μάνα του δεν ήθελε να το γεννήσει. Προφανώς θέλει να τον κάνει έκτρος. Είναι όπως πολλές άλλες μανούλες ήθελαν να κάνουν τα παιδιά τους έκτρος. Πολλές άλλες μανούλες κακοποιητικές που γνωρίζω, γιατί όταν έπαιρνα τα ιστορικά πάνω μου από τους θεραπευόμενους, τα ρωτούσα όλα. Αν ήταν επιθυμητή εγκυμοσύνη, αν ήταν προγραμματισμένη εγκυμοσύνη απρογραμματιστή, και στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ναρκισσιστικών μητέρων, έλεγα στα παιδιά τους μετά ότι εγώ δεν ήθελα να σε κάνω. Δεν ήθελα να μείνω έγκυος. Δεν ήθελα να κάνω κορίτσι. Δεν ήθελα να κάνω αγόρι. Δεν ήθελα να κάνω παιδί. Όταν ήμουν έγκυος, ευχόμουν να έχω αποβολή. Ήθελα να σε ρίξω και ο πατέρας σου ήθελα να σε κρατήσω. Μάλιστα. Δεν ήθελε να τον κάνει. Και η εκτίμηση του για τη μητέρα του συνεχίζεται για μίλια. Μάνα μου. Cristiano Ronaldo had another beautiful moment with his mother when he took it to social media to wish her a happy birthday. Ο Ρονάλτο είχε ακόμη μια όμορφη στιγμή με τη μητέρα του όταν πήγε στα social media να της ευχηθεί happy birthday, χαρούμενα γενέθλια. The famous soccer player shared a photo of his mom. Αυτή τη φωτογραφία είναι εδώ, τη βλέπετε? The pic below. And wrote a touching caption. Και έγραψε μια συγκινητική ατάκα. Happy birthday to the best mother in the world. Happy birthday στην καλύτερη μητέρα στον κόσμο. A warrior who always taught me not to give up. Μια αγωνίστρια που πάντοτε με δίδαξε να μην τα παρατώ. The best grandmother my children could ever dream of having. Η καλύτερη γιαγιά που τα παιδιά μου θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν να έχουν. I love you so much, my mother. Kiss. Όχι, δαμέ, υπερεύηκε τον εαυτόν του. Έχει γράψει φοβερό. Molly touching. Υπερεύηκε τον εαυτόν του. Today, Ronaldo is not only a global icon. Σήμερα ο Ρονάλτο δεν είναι απλώς ένα παγκόσμιο ίνδαλμα, but also the highest paid soccer player in the world, playing for Al Nassr. Δεν είναι μόνο ένα παγκόσμιο ίνδαλμα, αλλά και ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης στον κόσμο. Παίζει για μια ομάδα στον Ντουμπάι, αγάπη. Νομίζω, ναι, το Al Nassr που είναι στον Ντουμπάι ή σε μια από αυτές τις αραβικές χώρες παίζει σε μια ομάδα. Ναι. Μα είναι 41, ρε αγάπη. Παίρνει πολλά λεφτά. Αλλά είναι 41, ναι. His success is all due to the power of hard work, dedication and the love and support of a mother who never stopped believing in her child. Η επιτυχία του οφείλεται στη δύναμη της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και της αγάπης και της υποστήριξης μιας μητέρας, η οποία ποτέ δεν σταμάτησε να πιστεύει στο παιδί της. Μόνο που δεν ήθελε να το κάνει όμως. Ο Ρονάλτο ξέρει ότι οφείλει τα πάντα στη μητέρα του, η οποία θυσίασε τόσο πολλά για να του δώσει μια ευκαιρία να κυνηγήσει το όνειρά του. Και πάντοτε θα είναι ευγνώμων για την αγάπη της και την υποστήριξη της, χωρίς όρους υποστήριξη της. Εγώ θα έλεγα την ανορίωτη υποστήριξη της μάνας του. Ανορίωτη θα την ονομάζω. Όχι χωρίς όρων, ανορίωτη. Ανορίωτη. Λέει η Λίτσα στην τελευταία φωτογραφία, μοιάζει με την πεθερά που λέει η Λίτσα. Για Σαουδάραβες παίζει, ναι, αυτό θυμάμαι. Καλά είναι. Η Μέρη Κάπτερ λέει με τόσα χρήματα που έχει κερδίσει, έχει τα πάντα εκτός από ψυχοθεραπεία. Εγώ έβλεπα σε κάποια φάση, γιατί ξέρεις ότι κάνω και λίγο trash watch. Έβλεπα το, είδα, άντεξα και είδα το πρώτο επεισόδιο από το ντοκιμαντέρ της Τζορτζίνας στο Netflix της γυναίκας του. Άμα το δεις το ντοκιμαντέρ, ναι, ναι, δεις ένα σπίτι όταν τα βλέπω. Η Τζορτζίνα τώρα σου δείξω. Και τι λέει αυτή. Τώρα σου πω. Μια κοπέλα νεαρή, η οποία... Με την πεθερούλα.
I am Georgina που είναι. Αυτή. Ναι. Βλέπετε στο, τώρα στην οθόνη σας βλέπετε, είναι η νέα σεζόν, άλλαξε, έκαμε τα μαλλιά της ξαθά, μάλιστα, μάλιστα, έκαμε τα μαλλιά της ξαθά. Λέει είναι I am Georgina, ένας καθόλου ναρκισιστικός τίτλος για I am Georgina. Έχει τρεις σεζόν, στην τρίτη σεζόν έχει τα μαλλιά της ξαθά. Wow. Join Georgina Rodriguez, mom, influencer, business person, and Cristiano Ronaldo's partner. Δεν επαντρεύτηκε, νομίζω. Δεν επαντρεύτηκε. Δεν είμαι σίγουρη. In this emotional and in-depth portrait of her daily life. Starring Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo. Να δούμε το, η μαμά, δεν ξέρω. Στο πρώτο επεισόδιο λέει η μέρα που άλλαξε τη ζωή της. Σε μια ημέρα που επίαινα όλοι θα μας ευχαριστούμε πολύ για, για τις σύνδρομες που κάνεις δώρο. Εν ημέρα που επίαινε κάπου δούλευε στα Gucci, σε ποιο μαγαζί δούλευε και πήγαινε ο Κριστιανό να γνωρίσει και την επήρε. Η πρώτη σεζόν, η δεύτερη σεζόν. Εντάξει, πολλά συμπαθητική κοπέλα του Τζορτσίνα. Εμένα αρέσκει, αλλά προτιμούσα τη με μαύρα μαλλιά, ρε κουμπάρε. New country, new team. Βλέπεις, Gio and her family are warmly welcomed in Saudi Arabia. After an exclusive event with Cristiano, she flies to Madrid for a shoot she's always dreamed of. Family vacation, no ruin the style. Γιατί όμως έκαμε τα μαλλιά της ξεθά. Προτείνω να το δούμε, να ξεκινήσουμε. Όχι, σε παρακαλώ. Όχι, όχι, θορούμε άλλα. Θορούμε άλλα. Γιατί, μπορεί να έχει και τη μαμά. Θες να δούμε την μπαμπά. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχει τη μαμά, δεν θα με τίποτα. Λοιπόν, πάμε πίσω στο σωστό. Και την πήρε και τη μαμά στη Σαουδική Αραβία. Ε, ναι, θα πήγαινε η μαμά στη Σαουδική Αραβία. Η δυσφορία η γυναίκα στη ζέστη. Δεν σκέφτηκε καθόλου την μπαμπά. Τίποτα. Θα του μείνει εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Βλέπω λίγο τα σχόλια μέχρι να πάμε πίσω. Συμβαίνουν και αυτά. Όπως και ο ηθοποιός Μπράντελ Κούπερ μένει με τη μητέρα του. Να μην μας τύχει έτσι πράγμα να μένουν τα ενήλικα παιδιά μας μαζί μας. Θα ειλικρινά σου μιλώ, θα αυτομολύσω. Αν θέλει οποιοδήποτε ενήλικας να μείνει μαζί μας, δεν κάνουμε τρία, εμείς ούτε κουαρτέτα. Όχι, δύο ενήλικες είμαι. Στο ζευγάρι είναι δύο. Μάλιστα. Μήπως γι' αυτό την πήρε, λέει, άλλη για να του μείνει. Κριστίνα Σωτηροπούλου παθαίνει διάφορα σοκ. Λέει, πολύ άδικη κατηγορία αυτή. Ποια κόρη Κριστίνα Σωτηροπούλου δεν μπορεί να κάνει ένα χιούμορ. Μπορεί να κάνει ένα χιούμορ. Χριστίνα Σωτηροπούλου, εφόσον τώρα έχεις κερδίσει δώρο από τη Λίτσα Σύνδρομη, να μπεις στο ΙΟΗ Σύνδρομη, να παρακολουθήσεις τα βίντεο για... Α, πολύ άδικη... Α, εντάξει, τώρα κατάλαβα, Χριστίνα. Α, τώρα κατάλαβα, Χριστίνα μου. Όσοι κερδίσατε συνδρομή, να μπείτε να, αυτόν τον ένα μήνα της συνδρομής που κερδίσατε, χρησιμοποιήστε τον, εκμεταλλευτείτε τον, μπείτε να δείτε τα βίντεο που διαβάζουμε και σχολιάζουμε από βιβλία. Έχουμε το βιβλίο. Ναι, κατάλαβα, Χριστίνα μου, συγγνώμη. Χριστίνα μου, συγγνώμη. Βασιλική μας τώρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το sticker. Συγγνώμη, Χριστίνα μου. Είδες. Είδα ένα σχόλιο και πήγαινα αλλού. Κατάλαβα λάθος. Η Ράνια λέει το καλύτερο είναι κολλημένος με την μπαμπά και την αδερφή. Καμία σωτηρία, ούτε μία σωτηρία. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε να διαβάζουμε το άρθρο μας. Γιατί θέλαμε να διαβάσουμε και έναν άρθρο. Εφτάσαμε... καλά, είπες σου το Σίφου Τζόρτζ ότι είσαι Generation X και ξεχάσεις το ρε κουμμαρέ. Δεν ξεχνάω αυτά. Είπες σου το Σίφου Τζόρτζ. Δεν τα ξεχνάω αυτά. Είμαστε γενιά Χ. Generation X.
από αυτή την άποψη που διαβάσαμε προηγουμένως, ότι είμαστε ατομιστές, όσοι είπαμε no contact, οι οικογενειακές σχέσεις, ακόμη και όταν αποτελούν πρόκληση, challenge, μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για προσωπική ανάπτυξη, ανθεκτικότητα και κατανόηση. No thanks! Δεν θέλω να αναπτυχθώ άλλο. Δεν θέλω να αναπτυχθώ άλλο. Δεν θέλω να αναπτυχθώ άλλο. Θα αναπτύξω καμία οξία βακτηριακή λίμωξη στο αίμα που να είναι ανθεκτική στα αντιβιωτικά. Δεν μπορώ. Κάνει υπό την ανθεκτικότητα. Όχι άλλη ανθεκτικότητα. Κάνει υπό την ανθεκτικότητα. Οι ψυχολόγοι συχνά τονίζουν τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων επικοινωνίας, ενσυναίσθησης και επίλυσης συγκρούσεων, οι οποίες είναι απαραίτητες τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Οι ψυχολόγοι μιλούν για ανθρώπους που έχουν υγιές στυλ προσωπικότητας. Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε με ανθρώπους με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Δοκιμάστε. Word salad. Είναι πως θα τα σπάς καλύτερα. Ναι, είναι word salad οι απόψεις αυτό που είναι εναντίον του no contact κινήματος. Ο τερματισμός της επαφής με έναν γονέα χωρίς προσπάθειες διαμεσολάβησης ή κατανόησης μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε τύψεις και μια αίσθηση ανεπίλητης απώλειας. Θα νιώθεις τύψεις αν πας no contact με τους γονείς σου χωρίς προσπάθειες διαμεσολάβησης και κατανόησης. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πόσοι από αυτούς που πάνε no contact πάνε στα αλήθεια χωρίς προσπάθειες? Κανένας. Δεν νομίζω να έχει κανένα που πάει no contact. Και τι λέει εδώ πέρα η φιλενάδα? Αν και είναι η ίδια που το λέει, η κοπέλα περιγράφει τι λένε οι πολέμοι του κινήματος no contact. Εγώ νομίζω ότι η κοπέλα που γράψει το άρθρο δεν είναι εναντίον του no contact. Απλώς παρουσιάζει τις... Α, λέει τι λένε οι πολέμοι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Τι κάνεις, δεν προσπάθησε. Εφάμε τα χρόνια μας, προσπαθώ. Εδώ πέρα με το ζόρι με ότι και εσύ να τους πείσεις να πάνε no contact χωρίς προσπάθεια. Ο τερματισμός της επαφής με έναν γονέα χωρίς προσπάθειες διαμεσολάβησης ή κατανόησης μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε τύψεις και μια αίσθηση ανεπίλητης απώλειας. Περισσότεροι πάνε στα χάπια πρώτα και μετά. Ναι. Επιπλέον υπάρχει ανησυχία ότι η κανονικοποίηση της διακοπής επαφής μπορεί να ενθαρρύνει ορισμένα άτομα να λάβουν παρορμητικές οι ελάχιστα μελετημένες αποφάσεις, ιδίως αν επηρεάζονται από αφηγήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που την παρουσιάζουν ως εύκολη λύση. Αχα. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι εύκολη λύση. Σε αντίθεση με τις σχέσεις με φίλους, οι ερωτικούς συντρόφους, οι οικογενειακοί δεσμοί είναι βαθιά ριζωμένοι και συχνά πολύπλοκοι, περιλαμβάνοντας κοινή ιστορία, κουλτούρα και αίσθηση ταυτότητας. Η διακοπή λοιπόν αυτών των δεσμών μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συναισθηματικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας όχι μόνο το άτομο αλλά και τα αδέρφια, την ευρύτερη οικογένεια, ακόμη και τις μελλοντικές γενιές. Κατάλαβες αγάπη μου ότι γι' αυτόν τον λόγο εγώ καταστρέφω την κοινωνία? Επειδή προωθώ το no contact και καταστρέφω τους δεσμούς αίματος. Στην πυρά. Η Ελένη Κλιμενάκη λέει κάτι πολύ σοφό. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί πρέπει κακοποιημένοι και θυγμένοι να δείξουν κατανόηση και όχι η άλλη πλευρά. Η ίδια καραμέλα που ακούγεται από πατριάρχης για κατανόηση των ανθρώπων της γυναίκης. Συμφωνώ. Και αυτό που λέει η Έλενα, ναι, είναι ταυτότητα να είμαι το black sheep της οικογένειας. Βεβαίως. Η Αθηνά Θεάρα. Μακροπρόθεσμες συναισθηματικές επιπτώσεις στους ντάρκη σου, στα πυθίκια και τους ενέιπονερ, συμφωνώ. Η Αλφα, δεν ξυπνάει κάποιος ένα πρωί και διακόπτει. Εγώ πέρασα 12 χρόνια για να το πάρω απόφαση ότι μόνο το no contact θα σώσει την υγεία μου, την ψυχική υγεία μου και την ηρεμία μου. Εννοείται το κάνει. Εμένα μου πήρε 47 χρόνια να το πάρω απόφαση, ρε κουμπάρι. Η Λίλα. Η δακρύβρεχτη συναισθηματική εκβιασμή μια θλιμμένη μανούλα που εκμεύει ποταγή είναι παγίδα. Προσοχή, ο Κωνσταντίνος λέει συναισθηματικές επιπτώσεις που έχει όμως ένα τοξικό περιβάλλον, όχι, δεν λαμβάνονται υπόψη. Όχι, όχι, οι ναρκισιστές δεν νοιάζονται. Δεν νοιάζονται για σένα, νοιάζονται για τον εαυτούλη τους.
βρίσκοντας μια ισορροπημένη προοπτική. Εγώ προσωπικά, να σας πω την αλήθεια, χαίρομαι πάρα πολύ που η διακοπή αυτών των δεσμών θα έχει όντως μακροπρόθεσμες συναισθηματικές επιπτώσεις και θα επηρεάσει όχι μόνο εμένα, αλλά και τον άνδρα μου και τα παιδιά μου και μελλοντικές γενιές θετικά. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι το μεγαλύτερο δώρο που κάνω στα μικρά μου τα παιδιά είναι ότι είμαι no contact και με τους δικούς μου τους γονείς. Εφόσον είναι ο άνδρας μου no contact με τους δικούς του τους γονείς, είμαι και εγώ. Και επίσης συνειδητά πήραμε την απόφαση να είμαστε no contact και με τους γονείς από τη βιολογική τους μητέρα για λόγους που έχουμε εξηγήσει σε αντίστοιχο βίντεο. Δηλαδή νιώθω ότι τους κάνω το μεγαλύτερο δώρο ότι έχουμε ξεκόψει από κακοποίητες. Και χαίρομαι πως αυτό θα επηρεάσει θετικά τα παιδιά. Η Μαυρίδου Μαρία Σοφία λέει πρώτη φορά κοιμάμαι ήσυχη τα βράδια μετά από no contact και ευτυχία. Μόνο ευτυχία βιώνω. Και η Ελένη λέει να σπάσουν οι αλυσίδες του διγενειακού τραύματος. Αυτό και αν είναι σημαντικό απόκτημα κληρονομιά. Η Λίτσα λέει αυτό που περιγράφει ο αρθρογράφος ως no contact, ξαφνική και απερίσκεπτη διακοπή επαφή. Στην πραγματικότητα λέγεται ghosting και μαντέψτε ποιοι το κάνουν. Το no contact παίρνει χρόνο, χρόνια. Πράγματι. Και πώς αντιμετωπίζεις την αίσθηση ότι νιώθεις ξεκρέμαστος και μόνος στον κόσμο? Ψυχοεκπαιδεύεσαι, Μαριάννα Τζούλια, ψυχοθεραπεύεσαι, γίνεσαι μέλος μιας ψυχοεκπαιδευτικής κοινότητας. Στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή είμαστε πολλές γυναίκες οι οποίες μοιραζόμαστε πάρα πολύ σημαντικές στιγμές που έχουμε αποκτήσει στην ουσία μια ψυχοεκπαιδευτική οικογένεια. Η Σωτηρία λέει ότι εκείνο που φοβάμαι πάντα είναι το πισωγύρισμα, μήπως έρθει μετά από μια σύγκρουση εσωτερική. Η αρθρογράφος είχε αναφέρει πιο πάνω, βέβαια, ναι, αυτές είναι οι απόψεις των άλλων. Βρίσκοντας μια ισορροπημένη προοπτική. Η συζήτηση σχετικά με το κίνημα της μη επαφής εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τη φύση της οικογένειας, την αφοσίωση και το τι σημαίνει να διατηρεί κανείς υγιείς σχέσεις. Είναι σαφές, λέει ο αρθρογράφος, ότι για ορισμένους η διακοπή των δεσμών με τους γονείς είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς τη θεραπεία και την αυτοσυντήρηση. Ταυτόχρονα είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίσουμε ότι κάθε οικογενειακή δυναμική είναι μοναδική και ότι αυτό που λειτουργεί για ένα άτομο μπορεί να μην είναι κατάλληλο για κάποιο άλλο. Το κίνημα της μη επαφής, η Λίτσα λέει ότι μου γυρίζω στο μάχη του, εννοείται, μα όταν λένε το κίνημα της μη επαφής, ουσιαστικά έχει μια αρνητική χρειά να το ονομάσεις κίνημα. Το κίνημα της μη επαφής αντανακλά ευρύτερες αλλαγές στην κοινωνική στάση απέναντι στην οικογένεια, την ψυχική υγεία και τα προσωπικά όρια. Ενώ είναι ζωτικής σημασίας να υποστηρίζονται τα άτομα στη λήψη επιλογών που προστατεύουν τη συναισθηματική τους ευημερία, είναι εξίσου σημαντικό να ενθαρρύνονται διαφοροποιημένες συζητήσεις σχετικά με τις πολυπλοκότητες των οικογενειακών σχέσεων. Αντί να βλέπουμε την τάση ως απόλυτα θετική ή αρνητική, ίσως είναι πιο χρήσιμο να τη δούμε ως μια εξελισσόμενη συζήτηση για το τι σημαίνει να αγαπάς, να σέβεσαι και να φροντίζεις τον εαυτό σου και τους άλλους. Ο απότερος στόχος θα πρέπει να είναι η εξέβρεση μιας ισορροπίας που θα τιμά τόσο την ανάγκη του ατόμου για ασφάλεια όσο και την εγγενή αξία. Α, είναι μπαμπάθα η κοπέλα. Μπαμπάθα. 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 Ο απότερος στόχος θα πρέπει να είναι η εξέβρεση μιας ισορροπίας που θα τιμά τόσο την ανάγκη του ατόμου για ασφάλεια όσο και την εγγενή αξία των οικογενειακών δεσμών. Ναι, η ισορροπία θέλει δύο, συμφωνώ. Να σας πω κάτι, overall, δεν θεωρώ ότι αυτό το άρθρο είναι απαραίτητος αρνητικό. Η Σοφία. Όταν υπάρχουν ανήλικα παιδιά και αναζητούν αυτούς τους συγγενείς, τι κάνουμε? Συζητάμε μαζί τους και το συζητάμε και με τον παιδοψυχολόγο που βλέπει τα παιδιά μας για το πώς να το διαχειριστούμε. Η Έλενα επίσης λέει, μα πώς να κάνεις συζήτηση με άνθρωπο που σε πονάει με κάθε ευκαιρία? Αυτά τα λένε άνθρωποι που έχουν φυσιολογικές οικογένειες, νομίζω. Συμφωνώ. Απολύτως συμφωνώ με αυτό που λες, Έλενα μου. Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το sticker και που με λες υπέροχη.
Πάντως σε κατάφεραμε, καταφέραμε να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή μας, αγάπη, α. Μια χαρά. Και το live πάει πολύ καλύτερα από πριν. Μπράβο. Μπράβο. Επίσης ο νέος υπολογιστής, έτσι για να το... Ο νέος υπολογιστής, έτσι για να ξέρετε, έχει Ethernet, οπότε είναι πιο σταθερό... Ναι, είναι πιο σταθερό το ίντερνετ και να σας δείξω κιόλας και τι ωραίος που φαίνεται. Και από το πλάι δείξε. Κοιτάξτε πώς φαίνεται από μπροστά, ο πύργος. Μα, πώς μπορώ να βάλω φωτογραφία στα σχολεία. Μπορώ. Όχι, δεν μπορώ. Μπορώ να βάλω φωτογραφία στα σχολεία. Από μπροστά φαίνεται έτσι και από το πλάι φαίνεται έτσι. Λοιπόν, έχετε όρεξη... Έχετε όρεξη να... Λίτσα, είναι gaming. Είναι gaming το εργαλείο. Για είναι να gaming, Λίτσα μου. Τι λέει η Λίτσα, γιατί είναι ανοιχτός από το πλάι. Είναι... Για να βλέπεις την κάρτα γραφικών που είναι σαν παντόφλα και να χαίρεσαι. Δες, Λίτσα. Βλέπεις. Βλέπεις, Λίτσα. Δεν πρέπει να βάζεις, να βάζεις βάρος ούτε ποτά εδώ, λέει. Ναι. Έχει την καλύτερη κάρτα γραφικών, Λίτσα μου. Πύργο cooler, ναι. Ναι. Εντάξει, μετά από πόσα χρόνια που είμαι YouTuber, έπιασα και εγώ έναν καλό desktop. Και ευχαριστώ τον άντρα μου. Ναι, κορή, έχει jamming, κορή. Και ευχαριστώ τον άντρα μου. Να μ' αρκάνει, ξέρω να μου... Ναι, Nvidia GeForce είναι 40-60, 8 GB. Ναι. Λοιπόν, άντε να σε πάω. Όχι, είμαι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Μακάρι να κάνω τα βίντεο μου. Λοιπόν, θέλετε να δούμε τα σχόλια κάτω από το podcast της Μαρίας της Μπακοδήμου. Λοιπόν, βλέπετε, η Μαρία Μπακοδήμου έχει φτιάξει το κανάλι της. Τώρα το έχει φτιάξει η Μαρία. 12 Οκτωβρίου 2011 το έχει κάνει, αλλά τώρα το έχει δημιουργήσει το κανάλι με το podcast. Και εδώ βλέπετε ότι έχει ανεβάσει το δικό μας το βίντεο πριν από 7 μέρες. Λοιπόν, κάτω από το δικό μας το βίντεο, το δικό μας εννοώ το βίντεο το οποίο έχει να κάνει με το κανάλι μας. Λοιπόν, βλέπετε. Λοιπόν, έχει 53 σχόλια. Α, βλέπετε τα σχόλια. Πήγατε στην παρέα την Μπακοδήμου και σχολιάσετε, α. Εγώ δεν το ήξερα, ρε, μαζί με την κοπέλη. Και η Παναγιώτα πήγε. Είναι κορυφαία ψυχοεκπαιδεύτρια μοναδικής αυθεντικότητας, έγκυρης γνώσης, εμπειρίας και μοναδικής φροντιστικότητας. Πού είναι η Παναγιώτα, είναι εδώ, γεια σου Παναγιώτα. Ψυχολόγος, συγγραφέας και τα βίντεο της είναι βάλσαμο και φως ανυπόκριτο και ευεργητικό και ψυχοφέλιμο. Μόνο η Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου θα μπορέσει να κάνει αυτά τα σχόλια. Λοιπόν, εδώ βλέπετε αυτό το προφίλ πριν από 3 μέρες. Μιλάνε τελίτσες, τελίτσες και η νάρκηση για νάρκησους. Χαχα! Θυμάμαι αυτό το προφίλ, το έχω μπλοκάρει. Είναι μια τακτοποιημένη. Ναι, είναι μια τακτοποιημένη. Όλοι πήγατε. Εγώ τώρα το έμαθα, σήμερα το έμαθα ότι έκανε αρέβασε το podcast στην Μαρία. Βλέπετε ότι από όλα τα σχόλια υπάρχει ένα σχόλιο μόνο στο οποίο λέει «Αχ, η κακομοίρα, η κακομοίρα», λέει. Είμαι περίεργη γιατί λέει που καταντήσαμε να μιλάνε οι νάρκησοι για τους νάρκησους. Καταλάβατε.
Και έχει και τρία. Ναι, Μαριάννα Τζούλια μου, στο κανάλι έχω πάνω από 1000 ανθρώπους σε απόκρυψη. Πάνω από 1000 ανθρώπους σε απόκρυψη έχω. Οπότε όλοι αυτοί οι 1000 άνθρωποι που είναι σε απόκρυψη δεν είναι παράδοξο να πάνε να απαντήσουν like και σε άλλους που λένε κακείς. Γιατί γελάς. Το group στο Facebook έβαλε και σένα σε απόκρυψη. Και κάτω από κύριο το βίντεο έχει τέτοιο σχόλιο. Να το βάλω κύριο το βίντεο ή όχι, δεν θες. Θες κύριο το βίντεο. Να το πούμε. Υπάρχει group στο Facebook. Ναι, υπάρχει. Ένα λεπτό, περίμενε. Ονομάζεται «Μήπως έβαλε και σένα σε απόκρυψη, Θέκλα». Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Είχε την τελευταία φορά που είδα, είχε... Μαζεύτηκαν του διαδικτύου οι καταφορές. Θες να τα διαβάσω, το βάλω τούτο, δεν συμπειράζει. Τούτο το χτεσιρό. Όχι, άστο. Εντάξει, έχει έραμπε απίστευτες κακίες. Έχει έραμπε απίστευτες κακίες. Ξέρουμε ποιος ήταν, Ελένη μου, πρωτεργράτης αυτής της ομάδας. Είναι ο Νίκος Οδενισλής, ο οποίος ήρθε και στο πέμπτο επίπεδο στη συμμετοχή στους άνδρες. Ήρθε και σε δύο συνεδρίες. Ήρθε, είδε και απειλή. Μετά σταμάτησε να έρχεται. Και... και μετά, μετά που του είπα, μα έκανες βρε Νίκο για μένα group στο Facebook, σε έχει μπλοκάρει και εσένα η Θέκλα Πετρίδου. Κάτσε να το βρω, το έχει εδώ πέρα, περίμενε. Δεν έχει link. Λοιπόν, βλέπετε στα σχόλια άλλου βίντεο. Άντε πάλι. Έπεσε του το... Λοιπόν, βλέπετε, ο άνθρωπος το λέει πονίμως. Νίκος Δενισλής, πριν από 8 μήνες. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει η Θέκλα Πετρίδου στο κανάλι της. Παρατήρησε όμως ότι αν κάποιος διαφωνεί με αυτά που λέει και εκφράσει τη διαφωνία του στο κανάλι της, τότε η Θέκλα το βάζει σε απόκρυψη, ούτως ώστε οι αντίθετες απόψεις να μην εμφανίζονται. Στο Facebook υπάρχει ένα group που λέγεται «Σε έβαλε και σένα η Θέκλα Πετρίδου σε απόκρυψη». Τι είπες? Είναι αυτός το έχει κάνει το group. Θα με ενδιέφερε αν οι αντίθετες απόψεις δημοσιεύονταν εκεί, ούτως ώστε να γίνει μια πιο πολιτισμένη συζήτηση. Το καλό, παιδιά, και πορεία στο Σύνταγμα. Ναι. Επίσης υπάρχει αυτό το προφυλάκι εδώ πέρα, Ντάφνη Κλόι, το οποίο έχει γράψει πάρα πολύ άσχημα σχόλια και έχει γράψει πολύ άσχημα σχόλια κάτω από όλους που έγραψαν θετικά σχόλια. Αυτό τέλος πάντων. Είναι γενικός γραμματέας. Ναι. Επίσης εδώ θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποια άλλα σχόλια χθεσινά, αν σας ενδιαφέρει, εκτός και αν θέλετε να συνεχίσουμε να μιλάμε για το, ναι, για το no contact. Όχι ρε, αυτό κάτω από, κάτω από τη συνέντευξη με τον Μπακ. Αυτά λέω. Όχι, λέω μην συνεχίζουμε να βλέπουμε αυτούς εδώ. Τι εννοείς? Για τα σχόλια που γράφουνε, μωρέ, τα παιδιά. Εντάξει, μα αυτό είναι έμπραχτη απόδειξη του γεγονότος. Κατάλαβες, αυτό είναι η αυτό. Κάμε το, ναι. Το διαβάσω για να μην το αφήσω. Ναι, πες. Λοιπόν, θα σας δείξω τώρα, χθες, κάτω από το βίντεο με τον Μπακ,
ειδικά τότε συνέντευξη με τον Μπακ, είδα ένα σχόλιο το οποίο γράφτηκε και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Μόνο που έχω σβήσει το σωστό... Το να το βρω που είναι. Από ένα πρόσωπο που δεν το γνωρίζω, αλλά έχει γράψει δημοσίως. Για να δείτε, ρε παιδιά, πόση μεγάλη διαφορά υπάρχει ανάμεσα στο να είσαι... Στο να είσαι ένας άνθρωπος που μιλάς με βάση τη λογική, παρά ένας άνθρωπος ο οποίος υποστηρίζεις πράγματα και χρησιμοποιείς την ιδιότητα που έχεις για να υποστηρίξεις την εγκυρότητα των θεμάτων σου. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το σχόλιο στα αγγλικά, το οποίο γράφτηκε στα αγγλικά για να το διαβάσει ο Μπακ. Είμαι σίγουρο. Ναι. Εγώ τις έγραψα τις κοπέλες αυτές που δεν ξέρω ποια είναι. Κάτω από το σχόλιο της, γιατί έγραψε as a psychologist, ως ψυχολόγος πιστεύω κλπ. Και της απαντώ. As a psychologist, I urge you to watch my 2 hours long today's podcast. Ως ψυχολόγος, σε προτείνω, σε σπρώχνω, να ακολουθήσεις το podcast που είναι 2 ώρες, το οποίο το έφτιαξα μετά από αυτή τη συζήτηση, αντί να επιτίθεσαι στο χαρακτήρα κάποιου και στην προηγούμενη ζωή του. Αυτός δεν έχει αναφέρει τίποτα από αυτά που ισχυρίζεσαι εσύ ότι ισχύουν στη συνέντευξη. Έτσι δεν ξέρω αν λες πράγματα ακριβή ή όχι. Είναι όμως, accurate or not, είναι όμως ξεκάθαρο ότι επιτίθεσαι στο χαρακτήρα του. Είμαι πολύ σίγουρη όμως ότι εσύ πολιτικοποιείς τη συζήτηση, παρόλο που ο σκοπός της συζήτησης δεν είναι η πολιτικοποίηση. Ο λόγος για τον οποίο έγινε η συζήτηση έχει εξηγηθεί για ποιους λόγους έχει γίνει. Σε ευχαριστώ που αποδεικνύεις το point που έκανα για τον bigotry. Είχα πει στη συζήτηση με τον Μπακ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι μια έντονη ρητορική και είναι ένα ναρκισιστικό τρόπο αντιμετώπισης των ανθρώπων που λένε κάποια διαφορετικά λόγια από αυτά που έμαθαν να λένε, ότι δείχνουν bigotry. Μου βρίσκεις λίγο την ακριβή μετάφραση του bigotry, γιατί αυτή τη στιγμή δεν... Είναι αλαζονία ή φανατισμός της απόψης. Ένα λεπτό. Έχει κάνει το ίδιο σχόλιο και στα ελληνικά. Όχι, είναι η αδιαλαξία. Αδιαλαξία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το σχόλιο της κοπέλας που έχει κάνει στα ελληνικά. Δεν γνωρίζω ποια είναι αυτή η κοπέλα. Πραγματικά δεν γνωρίζω. Ως ψυχολόγος θεωρώ ότι οι απόψεις που ακούγονται σε αυτή τη συζήτηση είναι αντιφατικές και δημιουργούν απίστευτη σύγχυση. Και μυσαλλοδοξία. Μυσαλλοδοξία, φανατισμός. Για κάποιο άτομο που δεν γνωρίζει το θέμα της συζήτησης ή που δεν έχει ψάξει το επιστημονικό υπόβαθρο, αδιαλαξία κιόλας, αυτή η συζήτηση μπορεί να φαίνεται διαφωτιστική. Μιλάμε τώρα για τη συνέντευξη με τον Buck Angel. Στην πραγματικότητα αυτή η συζήτηση είναι και συγχυστική, αλλά και αντιφατική. Ενώ αντιλαμβάνομαι ότι τα ερωτήματα και ανησυχίες για το γιατί μεγάλοι αριθμοί εφήβων νέων τώρα ταυτοποιούν τον εαυτό τους ως διαφορετικούς από ό,τι θεωρεί το μέχρι τώρα συνηθισμένο, ως αν να είναι κάποια μόδα στα social media, ταυτόχρονα μπορώ να καταλάβω την ανάγκη των νέων να ξεχωρίσουν τον εαυτό τους από συστημικές πιέσεις που εδώ και δεκαετίες τους ζητούν να ταιριάξουν σε συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτιστικά καλούπια. Θέλω να μαντέψετε στο προφίλ της στο YouTube αυτή η κοπέλα ποια ψυχοθεραπεία ασκεί. Λέει ότι είναι συστημική ψυχοθεραπεύτρια, συστημικές πιέσεις. Καταρχάς, λέει, θα ανέμενα από τον Μπακ να αναγνωρίσει τις συναισθηματικές και σωματικές δυσκολίες που βίωσε ως έφηβη, περνώντας δυσφορία για το φίλο του, όπου ένιωθε ότι θα έπρεπε να έχει γεννηθεί αγόρι ενώ είχε να αντιμετωπίσει την αύξηση του στήθους του και την έναρξη της περίοδου, προτού καταρκεραυνώσει τα παιδιά που το βιώνουν τώρα αυτό. Θα τον ανέμενα επίσης να αναγνωρίσει, όχι συστημική λέει πως είναι, να αναγνωρίσει ότι ο ίδιος δεν είχε τότε, τέλη δεκαετίας του 70, την επιστημονική τεχνολογία που υπάρχει τώρα
για να έκανε την πλήρη φυσική μετάβαση στήθους και γενετικά όργανα που ο ίδιος μάλλον επιθυμούσε. Αν ο Μπακ μπορούσε να πάει πίσω στο χρόνο και οι ιατρικές διαδικασίες ήταν διαθέσιμες τότε, δεν θα προτιμούσε να κάνει την ορμονική του θεραπεία και επέμβαση ως έφηβος για να αποφύγει το ψυχολογικό δράμα που βίωσε? Θα προτιμούσατε εσείς οι δύο, δηλαδή ο Μπακ και εσύ Θέκλα, οι έφηβοι να στρέφονται σε ναρκωτικά και αλκοόλ όπως έκανε ο Μπακ ως έφηβος και νέος ενήλικας για να διαχειριστεί τη δυσφορία φύλου που είχε, απλά και μόνο για να μην ζητούν για χείριση αλλαγής φύλου? Βεβαίως οι νέοι πρέπει να λαμβάνουν συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Συστημική ψυχοθεραπεύτρια δηλώνει πως είναι. Αν νιώθουν ότι έχουν γεννηθεί με το λάθος βιολογικό φύλο, όχι μάνα μου. Δεν είναι η συστημική οικογενειακή ψυχοθεραπεία που συστήνεται για τη δυσφορία φύλου. Δεν είναι. Για να βοηθηθούν να επεξεργαστούν τις σκέψεις, συναισθήματα τους και να πάρουν ενημερωμένες αποφάσεις για το μέλλον τους. Λέτε και οι δύο ότι είναι μορφή ομοφοβίας τα κορίτσια λεσβίες να μετατρέπονται σε τρανς άνδρες. Άρα ο Μπακ που μετατράπηκε από λεσβία, όπως είπε ο ίδιος, σε τρανς άνδρα, είναι ομοφοβικός? Δηλαδή, άμα δει κάποιος με ποιο τρόπο παρά και βιάζουν τη λογική τα επιχειρήματα αυτών των ανθρώπων, δείχνουν το... Βεβαίως είναι acceptance therapy, Ελένη μου, εννοείται, δεν είναι συστημική. Και πάμε παρακάτω. Ο Μπακ εργάστηκε για χρόνια ως πορνοστάρ και έγινε διάσημος σε αυτό το ρόλο, κάνοντας την επιμόρφωση για το σεξ πιο αποδεκτή. Πώς γίνεται τώρα να ισχυρίζεται ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, που δεν είναι απλώς για το σεξ, πρέπει να ξεκινώ όταν τα παιδιά είναι 10 ετών? Εσύ πάνω που μετάφρασες τη συνέντευξη, είδες πουθενά κάτι τέτοιο? Τι είπε? Πες εσύ που κάνεις τη μετάφραση, μην το λέω. Είπε ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πρέπει να γίνεται όταν τα παιδιά ρωτάνε, όταν τα παιδιά εκφράζουν κάτι που τους απασχολεί. Όχι να πιάσεις όλη τη θεωρία ότι έχεις και να τα πεις σε μια συγκεκριμένη ηλικία. Και έδωσε και παράδειγμα με το δικό του γιο. Μάλιστα. Πολύ παραστατικά. Δηλαδή, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το καταλάβεις. Ναι. Η διαπαιδαγώγηση αυτή ξεκινά από τη στιγμή που το παιδί γεννιέται, με κατάλληλους χειρισμούς και πληροφόρηση. Αν στην Αμερική βιάζονται να πούν κάποια πράγματα στα παιδιά για τους δικούς τους πολιτισμικούς και πολιτικούς λόγους, αυτό δεν σημαίνει ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πρέπει να ξεκινά στην ηλικία των 10. Δεν ξέρω που τα έχει δει αυτά, αλλά πιο κάτω θα γελάσετε, πιο κάτω θα γελάσετε. Η πολιτική αρένα στην Αμερική είναι πολύπλοκη, για να τη ρίχνετε ελαφρά στη συζήτηση ως οι δημοκρατικοί κάνουν αυτό, οι ρεπουμπλικάνοι κάνουν αυτό. Το κοινό σε Ελλάδα και Κύπρο δεν είναι επαρκώς ενημερωμένο για τα πολιτικά ζητήματα της Αμερικής, για να τους ζητείτε να ταυτιστεί με τη μια πλευρά ή την άλλη. Παιδιά, είδατε εσείς πουθενά στο βίντεο, όσοι παρακολουθήσατε το βίντεο κανονικά, είδατε πουθενά στο βίντεο να λέμε ψηφίστε ρεπουμπλικάρους δημοκρατικούς? Εγώ τουλάχιστον δεν είπα ότι ο Μπακ είπε. Τις έγραψα. Σου απάντησα στα αγγλικά. Γιατί ήταν το ίδιο σχόλιο το οποίο το έγραψε στα ελληνικά και το μετάφρασε και στα αγγλικά. Ή το έγραψε στα αγγλικά και το μετάφρασε και στα ελληνικά. Δες στο podcast της 7, θες να έχουμε μια επιστημονική συζήτηση. Οι δολοφονίες χαρακτήρος και η απόδοση πολιτικών κινήτρων δεν είναι επιστημονικά έγκυρος τρόπος να εκφραστείς ή και ψυχολογημένος, επειδή δηλώνεις ψυχολόγος. Δεν σε γνωρίζω, δεν θα σου κάνω background check. Ότι είπα δεν σε γνωρίζω, δεν θα σε κάνουν background check, εννοούσα ότι εσύ είδες τη συνέντευξη, πήγες να κάνεις ένα background check και είπες ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν πορνοστάρ, ο άνθρωπος αυτός έκανε ναρκωτικά, ο άνθρωπος αυτός έκανε ποτά. Μεταξύ, πώς μπορεί ένας ψυχολόγος να κατακρίνει τα προβλήματα που ίσως αντιμετώπισε ένας άνθρωπος προηγουμένως στη ζωή του και να τα κατακρίνει? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι δολοφονία χαρακτήρος ουσιαστικά. Ναι. Και της λέω, επίσης στο σχόλιο σου γράφεις πράγματα που δεν λέχθηκα στη συζήτηση. Είδες σίγουρα το βίντεο? Και μου απαντάει, όχι μόνο είδα το βίντεο 2 φορές, αλλά έκανα και το απαραίτητο background check για τον καλεσμένο σου, που ίσως δεν έκανες εσύ.
Αν όντως σε ξαφνιάζουν όσα έγραψα στο σχόλιο μου, παιδιά, το background check που έκανα για τον Μπακ δεν είναι αν έχει παίξει σε ταινίες πορνό ή αν έχει πάρει ναρκωτικά ή αλκοόλ όταν βρισκόταν σε μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Το background check που έκανα είναι για το αν είναι κατατοπισμένος, αν είναι ενημερωμένος και ως πρεσβύτερος στην τρανς κοινότητα, αν έχει την αξιοπιστία να μπορεί να μιλήσει για αυτό το θέμα. Εννοείται, Ελένη μου, ότι ένας ειδικός ψυχικός ειδικής υγείας δεν πρέπει να δημιουργεί ενοχή σε έναν άνθρωπο για τα λάθη του. Εδώ μου τη λέει ότι εγώ δεν έκανα background check. Είδες, σε βρήκα, βεβαίως. Κάνει επίθεση στο ήθος του μπαμπού, βεβαίως. Το γιατί το θεωρείς bigotry, να βάζει μια άλλη ψυχολόγο στην επιστημονική της άποψη, που επειδή δεν τη γνωρίζεις φαίνεται να υποτιμάς, το αφήνω σε εσένα να εξηγήσεις. Αν είναι ποτέ δυνατόν όλα αυτά τα οποία εξέφρασε να είναι επιστημονική άποψη και λέει ότι εγώ επειδή αυτή είπε την επιστημονική της άποψη, δολοφονία χαρακτήρος, το να μεταφέρει λανθασμένες να μεταφέρει λανθασμένα και παραποιημένα όσα λέχθηκα στο βίντεο, ότι είναι επιστημονική άποψη. Της γράφω κι εγώ λοιπόν. Σε εκείνο το σχόλιο έγραψες την επιστημονική σου άποψη, ερωτηματικά και θαυμαστικά. Σε αυτό τι θα γράψεις, και της βάζω το επεισόδιο του podcast. Θα γράψεις πως παντρεύτηκα και χώρισα δύο φορές και θα παντρευτώ και τρίτη και αυτά που λέω δεν είναι έγκυρα ούτε επιστημονικά. Κάθισε να το δεις αν θέλεις να ακούσεις τη δική μου επιστημονική άποψη και σχολίασε εκεί με έγκυρα επιστημολογικά επιχειρήματα όμως. Με επιχειρήματα επιστημολογικά έγκυρα, όχι με τέτοιο scientific evidence, non-supported λόγο. Αυτό που της έγραψα, ένα λόγο ο οποίος δεν υποστηρίζεται από επιστημονικές αποδείξεις, σημαίνει άκουσα μια αφήγηση, την αναπαράγω την αφήγηση και θεωρώ ότι είναι και επιστημονικά αλήθεια επειδή είναι κυρίαρχη αφήγηση. Είναι η αφήγηση που είναι της μόδας τώρα. Και μου απαντάει η κοπέλα μετά που είδε το βίντεο. Βλέπει το βίντεο, εντάξει, αυτό το σχόλιο στο έκανα εγώ, βλέπει το βίντεο και μου γράφει. Για κάποια που δηλώνει δεν φοβάμαι να γίνω canceled, το gaslighting φαίνεται να το έχεις έτοιμο όταν τα σχόλια δεν είναι εγκομιαστικά. Ναρκισισμός νομίζω λέγεται, με διέγνωσε η συστημική ψυχοθεραπεύτρια. Ναρκισισμός νομίζω λέγεται. Όσο για την επιστημοσύνη στο θέμα του βίντεο, είμαι περίεργη για το πώς θα τοποθετηθούν αυτοί που είναι καταλλήλως καταρτισμένοι. Αγάπη μου, γι' αυτό ξύπνησα το πρωί και γελούσα μέσα στο μπάνιο. Γελούσα. Έσκασα στα γέλια. Ναι. Ενώ είπε όσα είπε και έγραψε όσα έγραψε και της είπα παρακολούθησε το podcast. Παρακολούθησε το podcast για να δεις την επιστημονική μου άποψη. Μπαίνει και μου γράφει ότι είμαι ναρκισίστρια, ότι κάνω gaslighting όταν τα σχόλια δεν είναι εγκομιαστικά και ότι είμαι ναρκισίστρια. Αυτό λέγεται ναρκισισμός. Και όσο για την εμπιστημοσύνη στο θέμα του βίντεο, είναι περίεργη για το πώς θα τοποθετηθούν αυτοί που είναι καταλλήλως καταρτισμένοι. Δηλαδή, εγώ το μεταξύ, το πρωί, αγάπη μου, ξύπνησες, δεν με βρήκες στο μπάνιο να σκάω στα γέλια. Ναι, ναι. Και της λέω, άκουσες το podcast, εσύ που διευκρίνιζες στο αφοριστικό σου αρχικό σχόλιο, στη συνέντευξη πώς μιλάς ως ψυχολόγος και το μόνο που έχεις να πεις μετά που το άκουσες ως ψυχολόγος είναι πως εγώ είμαι ενάρκησος επειδή δεν δέχομαι την άποψή σου. Δεν δέχομαι μια επίθεση στο χαρακτήρα καλεσμένου και μια word salad στο αρχικό σχόλιο και την άποψη πως τα μηνύματα είναι αντιφατικά. Ούτε κατηγορία πως δεν έκανα background check κλπ. Ουσιαστικά θριαμβολογώντας πως και καλά πιάστηκα κορόιδο. Αν έχεις άποψη εσύ πάνω στο podcast, τότε έχεις και τις ενημερωμένες γνώσεις για να κρίνεις τη συνέντευξη. Τώρα που άκουσες το podcast, λες πως δεν έχεις τις γνώσεις
και με κατηγορεί σε μένα για ναρκισισμό. Καθόλου αντιφατικό, ε! Γι' αυτό γελούσα μόνο μου το πρωί. Βλέπω τώρα ότι απάντησε. Δεν το είδα ότι απάντησε. Λοιπόν, παρακαλώ να μου αποδείξεις πού και πώς κατηγόρησα τον καλεσμένο σου. Πού και πώς κατηγόρησα τον καλεσμένο σου. Τα καταρτισμένα άτομα που αναφέρω είναι Accept Cyprus. Στην Accept Cyprus οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που ανήκουν στο queer community και οι οποίοι έχουν κάνει αυτή την οργάνωση από την οποία εγώ, με την οποία οργάνωση εγώ σταμάτησα να έχω σχέσεις και να προσπαθώ να βοηθήσω, γιατί δέχθηκα πολύ μπίκοτρη. Καλά κάνουν και ανήκουν, αλλά είναι καταρτισμένοι. Καθώς και άλλα άτομα με περισσότερη κατάρτιση από εσένα και εμένα και από το οποίο έχω ζητήσει να τοποθετηθούν για τις απόψεις που ακούγονται σε αυτό το podcast. Την ίδια άποψη θα ζητήσω και από το ΣΕΠΣ. Το ΣΕΠΣ ξέρεις ποιο είναι? Το Συμβούλιο Γραφής Ψυχολόγων, ναι, στην Κύπρο, με το οποίο κέρδισα τη δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο, ναι, γιατί αντικανονιστικά δεν με ενέγραψα στον κατάλογο ειδικό ψυχολόγο και συνειδητά αποφάσισα να μην αιτηθώ εκ νέου εγγραφή και να χρησιμοποιώ την επαγγελματική μου άδεια από την Ελλάδα, γιατί δεν θέλω να έχω σχέση με ένα συμβούλιο αδειοδότησης το οποίο αποδεδειγμένα μέσα από αποδίκες στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο επίτηδες λόγω μης αλλοδοξίας δεν δίνει άδεια σε ανθρώπους που δικαιούν. Θα με καταγγείλει στο ΣΕΠΣ, αγάπη μου, ούτε το ΣΕΠΣ. Κατάλαβες, είδες που, θυμάστε που σας έχω πει. Θυμάστε που σας έχω πει ότι έχω δεχθεί φοβερό mobbing από συναδέρφους στην Κύπρο, mobbing. Να είναι καλά τα πλάσματα, να είναι καλά τα πλάσματα. Ήταν αυτοί που μου έδωσαν την ευκαιρία να μάθω τι είναι το mobbing. Σου είπα την ιστορία. Μου έχουν κάνει φοβερό πόλεμο, φοβερό πόλεμο. Και αν δει κάποιος στην ιστοσελίδα μου, theklapetridou.com, καθώς εδώ και στο κανάλι μου στο YouTube, εγώ βάζω μόνο το πτυχίο μου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο είναι αναγνωρισμένο πτυχίο. Είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον τομέα της ψυχολογίας σε πολύ ψηλή κατάταξη πανευρωπαϊκός. Βάζω την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την Ελληνική Δημοκρατία και βάζω και τη βεβαίωση ότι η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος μου ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το podcast, όσοι το παρακολουθήσατε, νομίζω είναι ξεκάθαρο πόση δουλειά έκανα. Είναι tight proof το περιεχόμενο του podcast. Δεν μπορούν να βρουν ένα κόμμα να πούν ότι έκανα λάθος. Ας με καταγγείλει όπου θέλει. Ας με καταγγείλει όπου θέλει. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν είχα δει εκείνο τότε. Είδες, θα σε καταγγείλω. Θα σε καταγγείλω. Θα σου κάνω μήνυση. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που βγήκε αυτή η κοπέλα να σχολιάσει και αναφέρει την Accept, που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που συνεργαζόμουν με την Accept, αλλά σταμάτησα να συνεργάζομαι γιατί έβλεπα το φαινόμενο του μπίκοτρι, ρε παιδί μου, και ότι είναι άλλο πράγμα τι είναι επιστήμη και τι είναι επιστημονικό έβριμα και είναι άλλο πράγμα μια θεωρία όπως η θεωρία της αποδόμησης, η οποία είναι μια θεωρία την οποία κάποιοι την έχουν υιοθετήσει ως θεωρία των πάντων. Άλλο η θεωρία και άλλο η επιστήμη. Η επιστήμη έχει αποτελέσματα. Η θεωρία είναι θεώρημα. Πόσες φορές το λέω και στη συμμετοχή, όταν μιλάμε για την ψυχανάλυση, για το Φρόιτ και λοιπά, μιλούμε για την ψυχαναλυτική θεωρία και λέμε ότι η ψυχαναλυτική θεωρία είναι μια θεωρία η οποία δεν έχει αποδειχθεί. Η Έλενα λέει πολύ ορθά, μα επειδή ανέφερε την Accept, δεν σημαίνει ότι τους εκπροσωπεί κιόλα. Σωστά, Έλενα, με αυτό λέω ότι η Accept δεν ήρθε να πει κάτι. Κατερίνα μου, τι ωραία. Έστειλε δώρο συνδρομή και την πήρε ο Χρήστος ο Γεροθόδωρος που θα τη χαρεί και θα τη χρησιμοποιήσει ο Χρήστος. Είμαι σίγουρη. Και επίσης οι θεωρίες αλλάζουν. Είδατε όμως τη διαφορά μεταξύ του. Έχω μία άποψη συγκεκριμένη με λογικά επιχειρήματα, με επιστημολογικά έγκυρα επιχειρήματα και κάνω επίθεση χαρακτήρους. Wow. Περιττώνω να σας πω ότι εγώ επέλεξα πολύ συνειδητά να είμαι ψυχοεκπαιδεύτρια, γιατί δεν μπορούσε το Συμβούλιο Γραφής Ψυχολόγων να μου αρνηθεί, να μου δώσει τη βεβαίωση ότι είμαι πτυχιούχος ψυχολόγος με αναγνωρισμένο πτυχίο, και με βάση την αναγνώριση που μου έδωσε το ΣΕΠΣ δικαιούμαι να κάνω ψυχοεκπαίδευση.
Εντάξει, με βάση την επαγγελματική άδεια που έχω από την Ελληνική Δημοκρατία, δικαιούμαι να κάνω και ψυχοθεραπεία. Δεν είναι γι' αυτό που σταμάτησα. Κάνοντας ψυχοεκπαίδευση, βοηθάω πολύ περισσότερο κόσμο. Παιδιά, αυτή την απόφαση εγώ την πήρα γιατί λέω τι να το κάνω. Άμα είναι να δουλεύω ως ψυχολόγος και κάθε τρεις και λίγο να λες στους πελάτες μου, δεν είναι ψυχολόγος αυτή, ενώ είμαι ψυχολόγος. Τώρα σας δείξω και λίγο τα credentials μου για να δείτε. Έχω και άλλα credentials, αλλά μόνο αυτά έχω στην ιστοσελίδα μου. Γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχω τα minimum credentials. Λοιπόν, πάμε. Θα δείτε το βιογραφικό μου. Το βλέπετε το βιογραφικό μου. Έλενα, Κρίς, ευχαριστώ πολύ για το sticker. Λοιπόν, η Θέκλα Κιτρίδου γεννήθηκε στην Πάφο της Κύπρου και ζει και εργάζεται στην επαρχία Λευκωσίας. Σπούδασε το τμήμα ψυχολογίας Απιθύτα και έχω το πτυχίο μου εκεί πέρα. Έχω την επαγγελματική μου άδεια και επίσης έχω μία βεβαίωση από την Ελληνική Δημοκρατία, από την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι η άδεια μου ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι σημαντικά. Βλέπετε, το γράφει στο προφίλ της η κοπέλα ότι είναι Registered Counseling Psychologist. Σημαίνει ότι είναι γραμμένη από το ΣΕΠΣ, εγγεγραμμένη από το ΣΕΠΣ ως ειδική συμβουλευτική ψυχολόγος. Αυτό σημαίνει. Την πιστεύω ότι είναι ψυχολόγος. Ναι. Εντάξει, τώρα έκανε το κανάλι. Εντάξει, μα δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει κανάλι. Την πιστεύω ότι είναι ψυχολόγος. Α, με έκανε και story, λέει. Today commented on Thekla Petridou's recent podcast with Back Angel because their conversation seemed very transphobic, misinformative and contradicting. That I felt I had take a stand. She responded in an aggressive way trying to gaslight me. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Πότε μου έκανε το story? Λοιπόν, το story της είναι σήμερα σχολίασα πάνω στο πρόσφατο podcast της Θέκλας Πετρίδου με τον Back Angel. Δεν ήταν podcast, ήταν συνέντευξη. Πριν 23 ώρες, μάλιστα. Άρα δεν μπορεί να έχει παράπονο ότι την έβγαλα στο κλαρί με το να στείλω, να διαβάσω τα σχόλια της στα δημόσια. Λοιπόν, να δείτε τώρα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε το story που έχει κάνει η κοπέλα στο Instagram. Το βλέπετε το story που έχει κάνει στο Instagram 23 ώρες. Το βλέπετε το story στο Instagram και γράφει. Σήμερα σχολίασα πάνω στο πρόσφατο podcast της Θέκλας Πετρίδου με τον Back Angel, επειδή η συζήτησή τους φαινόταν πολύ τρανσφοφική, misinformative, δηλαδή παραπληροφορική και contradicting και αντιφατική. Και τόσο πολύ ώστε ένιωσα ότι έπρεπε να πάρω θέση. Μου απάντησε με έναν επιθετικό τρόπο προσπαθώντας να μου κάνει gaslighting. Παιδιά, έχετε ακούσει τα σχόλια, σας τα έχω διαβάσει. Έχω μοιραστεί την οθόνη μου. Δεν είναι θεϊκό. Πραγματικά. Πω, είδες η διέστησή μου, ρε αγάπη. Είδες η διέστησή μου που το διαισθανόμουν ότι έπρεπε να μοιραστώ τα σχόλια. Αυτή είχε κάνει story στο κανάλι της. Φανταστείτε. Που έγραψε αυτά που έγραψε. Επιτέθηκε στην προσωπικότητα, έκανε επίθεση στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Και εγώ της απάντησα, όπως της απάντησα, το έχετε, το έχω να μην τα ξαναδιαβάζουμε, και έκανε story ότι αυτή σχολίασε στο κανάλι. Παιδιά, όχι, να σας δείξω και το προφίλ της ξανά. Δεν είναι καθόλου τρολ. Η κοπέλα είναι εγγεγραμμένη συμβουλευτική ψυχολόγος, ειδική συμβουλευτική ψυχολόγος. Ναι, θεϊκό. Είναι θεϊκό. Έλενα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το sticker. Να είσαι καλά. Θέλω να δώσετε σε αυτό το σημείο όλη συγχαρητήρια στην Έλενα τη Σουλάνη, γιατί πήρε έναν ναρκισσιστή που την έχει αδικήσει κατάφορα, που της έχει κατακλέψει χρήματα στο δικαστήριο και κέρδισε τη δίκη. Συγχαρητήρια στην Έλενα. Ήταν μία δικαστική δίκη εναντίον ναρκισσιστών.
Μπράβο, Έλενα μου. Μπράβο. Βίκτορ, είδες, έβαλε το στίκερ του Βίκτορ, Έλενα. Μπράβο, Έλενα μου. Έλα, Ιφηγένεια. Λοιπόν, Ιφηγένεια, αφού είσαι εδώ, θα σου το δείξω τώρα το βίντεο σου, κόρη, αφού είσαι εδώ. Άρα. Τούτο και τώρα γράφει, είδαμε έτσι που είναι. Ναι, έτσι φαίνεται. Μάλιστα, ήρθαμε στο ταχυδρομείο. Δεν θα δείξω το πρόσθετο μέρος του φακελού για να μην αποκαλύψω τη διεύθυνση της αποστέλου σας. Και αν σου είπα εγώ ότι μας έστειλε συστημένο γράμμα στην ιδιωτική ταχυδρομική θηρίδα. Α, πώς μου είπες, η Ιφηγένεια. Κλείσε τα πανάθυρα, αγάπη. Τα πανάθυρα. Λοιπόν, η Ιφηγένεια μου θα μου στείλεις έναν email, ακόμη δεν διάβασα τη γράφηση μέσα, να σου δώσω τη διεύθυνση στο χωριό να τα στέλνεις στην κυρία Μαρούλα τα γράμματα, γιατί η ιδιωτική ταχυδρομική θηρίδα είναι πολύ μακριά και έρχεται μήνυμα ότι έχετε συστημένο και αγχώνουμε να έρθω και κατάλαβες. Λοιπόν, στέλνει μια κάρτα από την Ελλάδα, την Κρήτη. Είναι Αραντίνα, λέει, Αράδινα. Το βλέπεις. Wow. Χανιά Σούδα, 13/9/2024. Σου εύχομαι ολόψυχα για τη γιορτή σου. Τελίτσα, 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 χιλιόχρονη, δύο θαυμαστικά. Ευχαριστώ πολύ, Ιφηγένεια μου. Με αγάπη και εκτίμηση να έχεις ένα όμορφο και ήρεμο φθινόπωρο. Ιφηγένεια, ιστερόγραφο, σου στέλνει ένα δωράκι. Και μου έστειλε η Ιφηγένεια ένα πολύ ωραίο δωράκι, κοίτα. Ένα πολύ ωραίο σημειωματάριο με μαγνήτες για να μπαίνεις στο ψυγείο για να κάνεις μια σημείωση και να τη σκίζεις. Α, αυτό είναι τέλειο. Thank you, Vienna. Και επίσης μαζί έχει στείλει και ένα γράμμα μπάνιο. 31/8/24, Χάνια. Αγαπητή μου Θέκλα, γεια σου. Είναι Παρασκευή, αργά τη νύχτα και μόλις τελείωσε το live του καναλιού μας. Δουλεύω νύχτα στην κλινική και αποφάσισα να σου γράψω λίγα λόγια. Παρακολούθησα λίγο το live, ήταν πολύ ωραίο. Άρα θα πρέπει να βρούμε τώρα το live που έγινε την τελευταία μέρα του Αυγούστου. Πώς είναι το live για, για τους 100.000 συνδρομητές, νομίζω. Μπορεί νομίζω την τελευταία αυτό, μέρα του Αυγούστου που το έκανα. Ναι. Πολλά μπράβο που μεγάλωσε το κανάλι μας. Το αξίζεις, το αξίζουμε. Συγχαρητήρια. Σε βλέπω πολύ χαρούμενη και ευχαριστημένη. Είμαι κόρη. Είμαι, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιτυχία του καναλιού μας, μα πάνω απ' όλα ότι είσαι μια χαρά στην προσωπική σου ζωή. Και δύο χαρές και τρεις και πέντε. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ θερμά για όσα μου έχεις προσφέρει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά στη ψυχοεκπαίδευση μου. Σε νιώθω φίλη μου και ας μην γνωριζόμαστε. Αμοιβαία τα αισθήματα, Ιφηγένεια. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, την αγάπη μας σε όλη την οικογένειά σου, στο Λάκη, στην Ολίβια και σας περιμένω στην Κρήτη. Με το καλό στο γάμο σας, λέει η Ιφηγένεια. Πολλά φιλιά, σ' αγαπώ πολύ, Ιφηγένεια Κοτσιφάκη, ιστερόγραφο, καλή χροσχολική χρονιά στα παιδιά. Ξέχασες να γράψεις καλή υπομονή και αντοχή στο Θαομπάνο. Γιατί καλέ? Ξέχασες να γράψεις καλή υπομονή και αντοχή στον πάνω. Ξέχασες να γράψεις ήρωας. Πλάκα κάνω, βρε. Κάνω πλάκα. Αφού είσαι τηλευχές για όλους και για σένα δεν είσαι τηλευχές. Ήρωας για ποιο λόγο για σένα? Ήρωας που με αντέχεις. Κοίταξε, μια ηρωικότητα την έχεις, τολμώ να πω. Έχει ηρωικότητα. Παρόλο που, να σου πω κάτι. Παρόλο που λανθασμένα και σεξιστικά, όταν δουν κάποιοι κακόβουλοι ένα ζευγάρι στο οποίο η γυναίκα είναι δυναμική και ο άντρας τους φανεί μη δυναμικός, λένε ήρωας, ήρωας που αντέχει αυτή τη δυναμική. Άξιος. Στη δική μας την περίπτωση είμαστε και οι δύο δυναμικοί. Απλώς αυτό δεν βγαίνει στο voice review. Το κανάλι είναι το δικό σου βήμα, ο δικό σου χώρο. Δεν βγαίνει η δυναμικότητα του. Έχει όμως, δόξα τω Θεώ, ευτυχώς πολύ δυναμικότητα. Και δύναμη και δυναμικότητα. Είναι σεξιστικό να λένε σε έναν άνδρα που η γυναίκα του είναι επιτυχημένη και δυναμική ή μιλά δυνατά ή τέλος πάντων έχει έντονες απόψεις ότι συγχαρητήρια που την αντέχεις. Θεωρώ ότι σε ένα ζευγάρι... Δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Οι γυναίκες πρέπει να... αυτό. Οι γυναίκες?
Λέω το σεξιστικό της υπόθεσης. Ναι. 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 Εγώ πάντως πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω άνετα και ελεύθερα να είμαι όσο δυναμική είμαι στην προσωπική μου ζωή. Να είμαι ακριβώς ο αυθεντικός μου εαυτός, η αυθεντική μου δυναμικότητα. Και αυτό το εύχομαι και σε σένα, Ευγένια μου, και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ψυχοεκπαιδευόμαστε, με τους οποίους ψυχοεκπαιδευόμαστε μαζί εδώ στο κανάλι. Δεν έπρεπε να πω αυτά τα τελευταία. Γιατί όχι. Καλά τα λες. Εντάξει. Ορθά ομιλείς. Στείλε μου email, Ευγένια, αφού είσαι και στο τρίτο επίπεδο δικαιούς να στείλεις email, να σου δώσω τη διεύθυνση του χωριού να στείλεις εκεί τα πράγματα σου. Γιατί σου έχω πει πολλές φορές να μην στείλεις, αλλά δεν ακούς. Οπότε να τα στείλεις στο μέρος, στην κυρία Μαρούλα, τη φιλενάδα του Πάνου. Μαζί με τα χαλούμια θα παίρνουμε, ναι, και την αλόγραφη. Τη φιλενάδα εντός εικόνων, ενώ ότι έχει φιλική σχέση με την κυρία Μαρούλα. Η κυρία Μαρούλα πρέπει να είναι και πιο μεγάλη από τη μάνα σου, ναι. Ναι, ναι, πρέπει. Και είναι μεγάλη η μάνα του. Ναι. Πώς το είπες. Του γελούσε ο Άκης. Λέει ο Νικόλας, από πού θα πάρουμε τα χαλούμια. Στο Μαρούλα Αμαζόν. Από το Άμαζον. Και του λέω πάνω στο Μαρούλα Αμαζόν. Λοιπόν, στέλνετε στο Μαρούλα Αμαζόν λοιπόν τα γραμματά. Να σου δώσω τη διεύθυνση. Φιλιά. Bye. Bye. Ήταν το βίντεο που κάναμε, ένα από τα βίντεο που κάναμε το απόγευμα, το μεσημέρι. Καληνύχτα, Νικόλα μου, σου λέει και ο κόσμος, το μεσημέρι με τον Πάνο. Ναι, ευχαριστούμε, Ευγένια, είσαι πολύ γλυκιά. Είσαι πολύ γλυκιά. Λοιπόν, μεγάλη ιστορία αυτή με το No Contact. Καλά, αυτό το live ήταν πολύ live, δηλαδή φοβερό live. Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση ότι είχα τη διέστηση να μοιραστώ στην οθόνη εδώ πέρα τα σχόλια αυτής της ψυχολόγου, χωρίς να γνωρίζω ότι είχε κάνει story στο κανάλι της σε σχέση με το τι μου απάντησε στα σχόλια. Wow, wow. Σας είπα ένα κομμάτι από τον επαγγελματικό πόλεμο, το mobbing που έχω δεχθεί. Εκ των υστέρων νιώθω ευγνώμων για όσο πόλεμο έχω δεχθεί, γιατί είναι αυτός που μου έδωσε όλο αυτό το ινάτι, όλο αυτό το πείσμα, όλη αυτή την εσωτερική κινητοποίηση, ώστε να πολεμώ με όλες μου τις δυνάμεις, με όλες μου τις γνώσεις, με όλη μου την αγάπη και την ενσυναίσθηση υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων, οι οποίοι κακοποιούνται συστηματικά μέσα σε ναρκισσιστικές οικογένειες. Πραγματικά το νιώθω, το είπα και στη συνέντευξη με τον Μπακ, το νιώθω ότι είναι ο σκοπός για τον οποίο γεννήθηκα. Νιώθω ότι ο λόγος που ο Θεός με έφερε σε αυτόν τον κόσμο είναι για να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι θαυματουργικό, ή κάνω κάτι το οποίο είναι, ρε παιδί μου, μια δική μου... Δεν είναι ούτε δική μου γνώση, οι γνώσεις περί ναρκισισμού, ούτε δική μου θεωρία είναι, ούτε δικό μου έβριμα είναι. Έχω το. Είναι γλυκούλη. Είναι γλυκούλη το σκυλάκι μας. Είναι γλυκούλη. Λοιπόν, πρέπει να το κλείσουμε το live. Θες να πεις κάτι έτσι καταληκτικό? Είναι αγαπούλη. Καταληκτικό, ναι, να πω. Ήταν η μέρα ζών χθες. Ήταν η παγκόσμια μέρα ζών. Επειδή ξεκινήσαμε από αυτό το αρθράκι που έγραψε η κοπέλα εκείνη και το έλεγε No Contact Movement, κίνημα No Contact κλπ. Να πω το καταληκτικό μου ότι χρειάζεται το No Contact υπό τις συνθήκες που περιγράφουμε και είναι κατανοητό ότι δεν είναι εύκολο. Είναι κατανοητό ότι έχει και λύπη και πένθος. Γελάω με το γιόρταζαν όλοι πρώοι. Παγκόσμια μέρα ζω, γιόρταζαν όλοι πρώοι, λέει η Ελένα. Ναι. Το No Contact σώζει και ψυχές και ζωές. Το No Contact. Ναι, αγάπη μου. Πέστε μου τώρα, αυτό το σκυλάκι δεν είναι πανέμορφο, όσο το βλέπετε δηλαδή, γιατί θέλει πολύ φωτισμό, φωτισμό.
γιορτάζουν τη θεάρα. Λοιπόν, καληνύχτα. Θα τα πούμε αύριο στο webinar. Bye. Φιλιά σε όλους. Γεια. 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 Πόση φιλάκια.